Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάμε ένα πολύ σημαντικό live. Πέμπτη βράδυ, 9.30 ώρα, 6 Απριλίου. Το τέταρτο επεισόδιο της πρώτης διαδικτυακής εκπομπής επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ελλάδα με τον τίτλο Future You Stories. Την ξεκινήσαμε από τα μέσα του Δεκέμβρη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Σας έχουμε υποσχεθεί ότι θα έχουμε προσωπικότητες και επιστήμονες από πολλά επιστημονικά πεδία, πολύ αξιόλογους. Και αυτό κάνουμε σήμερα, όπως ακριβώς έγραψα και στα γράψαμε και στα ποσταρίσματα, δηλαδή παγκοσμίου φήμης εφευρέτης ο σημερινός μας εκλεκτός καλεσμένος. Βλέπω παράλληλα και τι γίνεται και στο Instagram, τι γίνεται και στο YouTube. Η τεχνολογία έχει μπει στη ζωή μας κατά πάρα πολύ, οπότε θέλω να βλέπω μην έχει γίνει κάποιο ζήτημα τώρα που το συζητάμε και βλέπουμε. Ωραία. Σημερινός μας προσκεκλημένος. Καταρχάς είναι για μένα πρώτον πολύ μεγάλη τιμή και ίση χαρά, γιατί έχω τη δυνατότητα να συνομιλήσω και διαδικτυακά με τον καθηγητή, τον κύριο Γεώργιο Παυλίδη, με τον οποίο έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη και βαθιά σχέση, τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά είναι μια σχέση εκτίμησης, για όλα αυτά που έχει κάνει, για τις πάρα πολύ χρήσιμες συμβουλές που μου έχει δώσει κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και προφανώς για το πολύ μεγάλο έργο. Αν ξεκινήσω να μιλάω, θα ξεκινήσω από αυτό που θυμάμαι πολύ πιο έντονα από όλα αυτά που θα τα συζητήσουμε τώρα. Όταν λέμε παγκοσμίου φήμης καθηγητής και εφευρέτης, το εννοούμε. Πρώτο Διεθνές Συνέδριο Αλφαβητισμού της UNESCO φιλοξενείται στο Λευκό Οίκο και προσκαλούν μόνο 5 επιστήμονες από ολόκληρο τον κόσμο. Ένας από αυτούς, ένας Έλληνας καθηγητής, εν ονόματι Γεώργιος Παυλίδης, βρίσκεται στο Λευκό Οίκο, είναι ένας από τους 5 ομιλητές προσκεκλημένους για τα θέματα ψυχολογίας και ειδικής αγωγής και μαγεύει τα πλήθη όπως έχουν μαγευτεί τα πλήθη όσοι τον ακούνε στις εκδηλώσεις. Για να μιλήσουμε επακριβώς και να εξηγήσουμε και να θυμηθούμε περισσότερο, γιατί είναι πολύ δύσκολο να μην θυμάστε, να μην θυμόμαστε ποιος, να μην τον γνωρίζουμε. Είναι μια διεθνώς καταξιωμένη αυθεντία στη δυσλεξία, στη διάσπαση προσοχής στο λεγόμενο ΔΕΠΗ και στην οφθαλμοκίνηση. Αυτό που έχει καταφέρει είναι, γιατί είναι εφευρέτης νέων τεχνολογιών και μεθόδων, παγκόσμιας και αναγνωρισμένης ακτινοβολίας, τον γνωρίζουμε από το αυτόματο φωτοηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και πλήρους αυτοματοποιημένης ανάλυσης των οφθαλμοκινήσεων. Δεν είμαι ο ειδικός. Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, το έχω δει πώς λειτουργεί, αλλά θα μας τα εξηγήσει στα επόμενα λεπτά. Είναι επιστημονικός διευθυντής των 39 Dyslexia Centers Παυλίδης Method που βρίσκονται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Διδακτορικός στην Ευρωψυχολογία, από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Μάντσεστερ της Αγγλίας. Καθηγητής ψυχολογίας και μαθησιακών δυσκολιών για περισσότερα από 44 χρόνια. Σε τμήματα ψυχολογίας, σε τμήματα παιδαγωγικών και σε ιατρικές σχολές γνωστών πανεπιστημίων και στην Αγγλία και στην Ελλάδα, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 2 φορές ομόφωνα αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Ερευνών Μαθησιακών Δυσκολιών. Η βιογραφία του περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στο Who is Who in the World, είναι ένα λεξικό προσωπικότητων παγκόσμιας ακτινοβολίας, στο Who is Who in America, που είναι σημαντικό για τις προσωπικότητες Αμερικής, και στο Who is Who in Science and Technology για την επιστήμη και τεχνολογία. Νομίζω ότι αν συνεχίσω και από αυτά που προσπαθώ να θυμηθώ, θα περάσει το live και θα μας πιάσει
θα μας πιάσουν ξημερώματα. Απλά να πω ότι η φωτοηλεκτρονική εφεύρεση που χρησιμοποιεί το ΤΕΦ Παυλίδη είναι τόσο προηγμένη που αποκτήθηκε, την αγοράσαν δηλαδή, προσέξτε, την αγοράσανε, τα πλέον φημισμένα πανεπιστήμια όπως το Harvard, το Penn State, το Boston, Columbia, πανεπιστήμια της Δανίας, της Φιλανδίας και από εκεί και πέρα η διδασκαλία που κάνει, από εκεί που τον γνώρισα και ενώ διδασκαλία ακόμα τα ανοιχτά λαϊκά πανεπιστήμια που ίδρυσε αφιλοκερδός και δωρεάν και οι παρουσιάσεις που κάνει αφιλοκερδός και δωρεάν σε δήμους ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και κυρίως στη Θεσσαλονίκη από την οποία γεννήθηκε, στην οποία έφυγε προφανώς κάποια χρόνια όπως βλέπετε και έχει επιστρέψει και ζει αυτή τη στιγμή μόνιμα στην Πολύχνη, δείχνει ακριβώς για ποιο λόγο είμαστε τόσο χαρούμενοι που τον έχουμε και πόσο μεγάλη τιμή είναι για εμάς. Απλά δεν θα ήθελα να τον αφήσω να περιμένει άλλο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κοιτάω γύρω να δω για ποιον μιλάτε. Προσπάθησα να πω τα απλά πράγματα, να μην μπούμε σε πολύ σημαντικές λεπτομέρειες. Απλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία από την επιστημονική. Κάποιοι λένε δεν μας ακούνε. Ήδη ξεκινήσαμε και πολλοί φίλοι μας γράφουν ότι ευχαριστούμε για την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αυτή την ομιλία. Γράψτε τα σχόλιά σας, γράψτε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε να κάνετε για να μπορέσετε να βοηθήσετε, να λύσουμε κάποιες απορίες που υπάρχουν σήμερα. Ακούτε και είναι πολύ ευχάριστο. Κύριε καθηγητά, μένω σε ένα άλλο σημείο που είναι εντυπωσιακό, στο πιο εντυπωσιακό από όλα, μετά από αυτό με την UNESCO και το Λευκό Οίκο. Τουλάχιστον εμένα αυτό μου ήταν από τα πρώτα σημεία που μου έχει μείνει, αλλά ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω αν το έχουμε συναντήσει. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξανασυναντήσει. 23 ετών γίνεστε λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Σάλφορντ στο Μάντσεστερ της Αγγλίας. 23 ετών. Μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό. Πώς έγινε. Γιατί άμα είμαστε την προηγούμενη εβδομάδα θα νομίζατε ότι ήταν πρωτοαπριλιάτικο. Ψέμα, αλλά θέλω να μου μας πείτε πώς έγινε, γιατί σίγουρα θα υπάρχει μια ιστορία από πίσω. Ένας νέος από τη Θεσσαλονίκη που έφυγε ξαφνικά μόνος του, στα 23 του, να γίνεται λέκτορας σε πανεπιστήμιο ξένης χώρας. Γιατί στην Ελλάδα θα βάζαμε στο μυαλό μας χιλιαδιό, αλλά και έξω. Λοιπόν, η Αγγλία ήταν και είναι η μόνη χώρα που γνωρίζω, που μπορεί κανένας να γίνει καθηγητής σε πανεπιστήμιο χωρίς να έχει διδακτορικό. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη χώρα. Είναι μόνο η Αγγλία. Πήγα λοιπόν να κάνω το μεταπτυχιακό μου στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ της Αγγλίας. Ξεκίνησε, όπως συνήθως που ξεκινούν, τον Οκτώβριο του 1973. Ο καθηγητής του τμήματος, τότε στα Πανεπιστήμια της Αγγλίας υπήρχε ένας προφέσορ καθηγητής και ήταν και ο διευθυντής του τμήματος αυτός συνέχεια. Λοιπόν, ο καθηγητής εκεί ήταν ο προφέσορ Τζον Κόεν. Ήμασταν πολύ μεταπτυχιακοί από διάφορες χώρες. Και την πρώτη εβδομάδα είπε ποιος θέλει από εσάς να παρουσιάσει τις ιδέες που έχει για το διδακτορικό που θέλει να κάνει. Δεν σηκώναν το χέρι κανένας, ήταν πολλοί Άγγλοι και από διάφορες χώρες ήμασταν πολλοί. Πήρα το θάρρος λοιπόν, σήκωσα το χέρι να εξηγήσω τι θέλω να κάνω. Αυτό που ήθελα να κάνω και ελπίζω να το προλάβω να το κάνω πριν ανέβω ψηλά στον ουρανό, ήτανε να μετρήσω βιολογικά την ευφυΐα, όπως μετράμε τα κιλά και το ύψος. Λοιπόν, είπα τις ιδέες μου. Εντυπωσιάστηκε, φαίνεται, ο καθηγητής μου.
Και μετά από 2-3 εβδομάδες με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, έχει προκηρυχθεί μια θέση λέκτορα ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σάλφορντ. Το Σάλφορντ είναι μια συνοικία του Μάντσεστερ. Mm-hmm. Λοιπόν, και θέλω να πας να υποβάλεις υποψηφιότητα. Του λέω, κύριε καθηγητά, δεν είμαι εγώ έτοιμος για αυτά τα πράγματα. Στην Ελλάδα σπούδασα τελείως θεωρητικά πράγματα. Δεν είμαι έτοιμος για αυτά. Μου λέει, θα πας και θα την πάρεις. Πήγα λοιπόν εκεί. Εμένα η αγωνία δεν ήθελα να την πάρω τη θέση. Γιατί ήξερα, δεν ήμουν έτοιμος. Αλλά η αγωνία μου ήταν, μην πάω εκεί και γίνω ρεζίλη και ρεζιλέψω τον καθηγητή μου και με διώξει από το πανεπιστήμιο του μεταπτυχιακού. Αυτό είναι ο λόγος μου. Πάω εκεί, τέλος πάντων, ήταν αρκετοί υποψήφοι και αρκετοί Άγγλοι και με διδακτορικά και από καλά πανεπιστήμια. Τέλος πάντων, αφού έγιναν τα interviews, μου δώσαν τη θέση. Βέβαια, εδώ πρέπει να πω το εξής. Οι κοσμητόρες από τη σχολή μου έκανε μια ερώτηση πεπενόφουδα. Όπως και αν την πατούσες, μάλλον θα τραυματιζόσουν. Μου ρωτάει, να συγκρίνω τα ελληνικά με τα αγγλικά πανεπιστήμια. Και λέω τώρα μέσα μου, εάν πω ότι τα αγγλικά είναι καλά και τα ελληνικά δεν είναι, θα μου πει τότε γιατί ήρθες εδώ για να πάρεις τη θέση. Αν πω το αντίθετο, θα μου πει αφού είναι καλά τα ελληνικά, τι δουλειά έχεις στην Αγγλία να άρχισε να πληρώνεις διδακτρά για να κάνεις μεταπτυχιακό. Οπότε της λέω, τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι εξαιρετικά στα θεωρητικά, ιδιαίτερα σε αυτά τα τομείς, αλλά δεν είναι καλά στα εφαρμοσμένα. Γι' αυτό πήρα τη θεωρητική γνώση από εκεί και έρχομαι σε εσάς να πάρω την πρακτική γνώση. Φαίνεται ότι αυτό τους άρεσε και εσύ άλλα που είπα εκεί στη συνέντευξη. Τέλος πάντων μου δώσανε τη θέση. Δεν το πίστευα. Ήταν 20 και ξεκίνησα να διδάσκω, θυμάμαι, 26 Οκτωβρίου. Δηλαδή, μερικές εβδομάδες από ό,τι είχα πάει να ξεκινήσω το μεταπτυχιακό μου. Έτσι ξεκίνησε η ακαδημαϊκή μου καριέρα. Φυσικά, η εκλογή δεν έγινε επί τη βάση προσόντων, διότι όλοι οι συνυποψήφοι μου είχαν πολύ καλύτερα προσόντα από μένα. Όλοι. Και ήταν Άγγλοι. Έγινε επί τη βάση αυτό που πιστεύανε δυνατοτήτων. Δηλαδή, τι εξέλιξη μπορεί να έχει κανείς. Συνέπεσε να μην τους διαψεύσω ή να τους επιβεβαιώσω, αλλά μόνο στην Αγγλία θα μπορούσε να συμβεί αυτό και με γνώμη. Είχε φασαρία από έξω. Πώς συλλάβατε αυτή την ιδέα με την οποία κάνατε αυτή την εφεύρεση? Για την οποία παίρνετε και τη θέση. Ναι, σας είπα ότι η ιδέα ήταν τελείως διαφορετική από την εφεύρεση και οτιδήποτε άλλο έχω κάνει μέχρι στιγμής επιστημονικά. Mm-hmm. Και όπως είπα, ελπίζω μια μέρα να την υλοποιήσω. Όλο ξεκίνησε από όταν ήμουν μαθητής. Όλα ξεκινούν από την παρατήρηση. Όταν ήμουν μαθητής, πρόσεχα τα μάτια των ανθρώπων, αυτό που θεωρούσα πάρα πολύ έξυπνους, μέτριους ή λιγότερο έξυπνους. Και όλα ξεκίνησαν από την ελληνική παροιμία, ο έξυπνος ο άνθρωπος από τα μάτια φαίνεται. Από εκεί ξεκίνησα. Η οποία αυτή η παροιμία είναι σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο είναι η ίδια παροιμία. Λοιπόν, τέλος πάντων, να έρθω πώς ξεκίνησα με τη δυσλεξία, διότι αυτό ακόμα δεν το υλοποίησα επιστημονικά. Αν και έχω κερδίσει όλα τα στοιχήματα που έχω βάλει με συναδέλφους που δεν πιστεύαν ότι μπορώ να το δω στα μάτια, θα πω μόνο επιστημονικά τεκμηριωμένα. Ενώ διδάσκα λοιπόν στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ τώρα στην Αγγλία, στην ψυχολογία, είναι 3 έτη, όπως ξέρετε, σπουδές, στους τριτοετής. Και τους είπα, όπως ξέρετε, στην Αγγλία τα πανεπιστήμια έχουν το σύστημα των tutorials. Δηλαδή, ο καθηγητής έχει από 7 μέχρι 15 φοιτητές, εξαρτάται πόσο καλό είναι το πανεπιστήμιο, όσο πιο καλό, τόσο πιο λίγους έχεις, και κάθε 2 εβδομάδες τους δίνεις ένα θέμα, το μελετάνε και έρχονται, σου φέρουν εργασίες, περίπου 20 σελίδες ζητούσα τότε να μου φέρουν, και το συζητάμε ύστερα. Οπότε καταλαβαίνετε, ο καθηγητής γνωρίζει τους φοιτητές και οι φοιτητές τον καθηγητή τους. Δεν είναι απρόσωποι, όπως εδώ, λόγω μεγάλων αριθμών. Και μία από τις φοιτήτριές μου
χαμογελάει και μου λέει, εγώ να διαβάσω 3 βιβλία, αυτά τα μεγάλα τα βιβλία και να γράψω εκεί 20 σελίδες σε 2 εβδομάδες. Αδύνατον. Λέω, γιατί? Μου λέει, με δυσλεξική. Δεν είχα ιδέα τι ήταν η δυσλεξία. Ιδέα. Ιδέα. Θεώρησα, επειδή με είδε μπαλαχρινό και μικρούλι και λοιπά, θεώρησα ότι η Αγγλιδούλα προσπαθούσε να με κοροϊδέψει για να τη γλιτώσει, να μην κάνει την εργασία. Αλλά επειδή είμαι δίκαιος σαν άνθρωπος, όπως ξέρεις, Κώστα, θεώρησα ότι, μόνο ότι ήμουν βέβαιος ότι με κοροϊδεύε, λέω, μείνε στο τέλος να συζητήσουμε. Μένει λοιπόν και της λέω, για πες μου τι είναι αυτή η δυσλεξία. Μου λέει, κανείς γεννιάται δυσλεξικός, είναι κληρονομικό. Α, της λέω, είναι κληρονομικό, ποιος έχει εκτός από σένα? Μου λέει, ο πατέρας μου και ο αδερφός μου. Και αφού είναι κληρονομικό, αν λέει, μέχρι το 15ο αιώνα κρατάμε την ιστορία της οικογένειάς μας και πάντοτε σε κάθε γενιά έχουμε μερικά άτομα που δυσκολεύονται στο γράψιμο και στο διάβασμα. Λέω, αυτά που μου λέει επιστημονικά έχουν συνέπεια. Εγώ δούλευα με την οφθαλμοκίνηση έτσι κι αλλιώς. Οπότε την παίρνω και πάμε κάτω στο εργαστήριο και μια άλλη φοιτήτριά μου που ήταν πολύ καλή στο διάβασμα και λέω, αν πραγματικά υπάρχει αυτή η δυσλεξία και έχει βιολογική αιτιολογία, εγώ επειδή πιστεύω πάρα πολύ στην δύναμη της οφθαλμοκίνησης, λέω, να το δώσω στην οφθαλμοκίνηση της. Εκεί λοιπόν σκέφτηκα να αντικαταστήσω τις λέξεις με φωτάκια. Ακριβώς αυτό που είναι το τεστ μου και σήμερα. Το τεστ που mm-hmm. Λοιπόν, και έβαλα πρώτα να διαβάσει το κείμενο και ύστερα να ακολουθεί στα φωτάκια η καλή μου φοιτήτρια που δεν είχε δυσλεξία. Τέλεια. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα τη σταμάτησα και το ακολουθούσε τέλεια τα φωτάκια. Και έβαλα μετά αυτή που είπε ότι είχε δυσλεξία. Αυτή έβλεπα ότι τα μάτια της δεν ακολουθούσαν τα φωτάκια. Και νόμιζα το έκαναν επίτηδες. Κάποια στιγμή χαρακτισμένη μου λέει, γιατί εμένα με κρατάτε τόση ώρα, ενώ την συμφιτήτριά μου τη σταματήσετε σε λίγα δευτερόλεπτα? Της λέω, περιμένω να τα ακολουθήσεις κανονικά για να σταματήσω. Και μου λέει, με μια ειλικρινή έτσι απάντηση, τι εννοείτε, ασφαλώς το κάνω σωστά. Σταματάω, της δείχνω και μένει με το στόμα ανοιχτό. Το ίδιο κι εγώ. Και εκεί κατάλαβα, όχι μόνο πιθανώς να βρει τεστ δυσλεξίας, αλλά δεν μπορεί να το κοροϊδέψει και αυτός τον οποίον κάνει το τεστ. Και έτσι ξεκίνησε η ενασχόλησή μου με τη δυσλεξία. Ξεκίνησα Σαββατοκύριακα να βλέπω δυσλεξικούς και μη δυσλεξικούς κτλ. Έτσι ξεκίνησε η ενασχόλησή μου με τη δυσλεξία. Η επιστημονική κοινότητα πώς το υποδέχτηκε? Μια νέα εφεύρεση. Εσείς ξέρετε καμιά νέα εφεύρεση, έτσι, ας πούμε, που τη θεωρούν σημαντική, που να ανοίξαν τις αγκαλιές όλοι και να πούνε να βρει καλό στον που ήσουν και σε περιμέναμε? Ό,τι καινούργιο έχει βγει και ταράζει λίγο τα νερά, ξέρετε ότι βρίσκει αντίδραση και καλά και σωστά είναι, έτσι, να αμφισβητούμε πάντα. Μόνο μέσω της αμφισβήτησης φτάνουμε στην επιβεβαίωση. Επειδή όλη η δουλειά γινόταν εκεί την εποχή από εκπαιδευτικούς και επειδή όλη η επιστημονική τους ενασχόληση ήταν με χαρτί και με μολύβι, για αυτούς ήταν διανόητο ότι θα κοιτάς την οφθαλμοκίνηση και θα ξέρεις αν έχει δυσλεξία ή όχι, διότι δεν είχαν και γνώσεις νευρολογίας. Λοιπόν, οπότε στην αρχή υπήρχε αντίδραση και αμφισβήτηση, αλλά σιγά σιγά άρχισε να γίνεται αποδεκτό με τις δημοσιεύσεις που έκανα και τα λοιπά από τα συνέδρια και τώρα έχω την τύχη και την χαρά και την ευτυχία να ασχολούνται χιλιάδες άνθρωποι επιστήμονες από όλο τον κόσμο με το θέμα αυτό, με την οφθαλμοκίνηση, με εφαρμογή και στην εκπαίδευση και στην ψυχολογία και στην νευρολογία και στην οφθαλμολογία. Λοιπόν, και είναι μεγάλη μου χαρά να βλέπω και ανθρώπους που κάποτε δεν καταλαβαίναν τι έκανα και ήταν επικριτικοί, που να ασχολούνται με το θέμα τώρα αυτοί οι ίδιοι και νιώθω σαν τον πατέρα ή τον παππού που βλέπει τα παιδιά του να συνεχίζουν αυτό που ξεκίνησε.
Είναι μεγάλη μου χαρά να το βλέπω και φυσικά η αναγνώριση. Ξεκινήσαμε αυτό το μεγάλο ταξίδι, που αποδείχθηκε πολύ μεγάλο ταξίδι. Και πάμε στο σήμερα. Μάλλον στο σήμερα θα το φτάσω εγώ. Μένω σε αυτό που έχει μείνει, γιατί βλέπω και από τα σχόλια και τα μηνύματα που μας έρχονται και στο Facebook. Έχουν αρχίσει ερωτήσεις αν θα μιλήσουμε για ΔΕΠΗ, αν θα μιλήσουμε για δυσλεξία. Προφανώς θα δώσουμε συμβουλές. Θα δώσουμε απλά, η εκπομπή έχει τρεις διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση, που είναι η πιο σημαντική για εμένα, είναι η ανθρώπινη διάσταση. Διότι είτε είναι μαθητές αυτοί που μας παρακολουθούν, είτε είναι φοιτητές, είτε είναι γονείς που αγχώνονται για τα παιδιά τους, είναι σημαντικό να γνωρίζουν τον άνθρωπο πίσω από τον επιστήμονα, πίσω από τον επιτυχημένο επιστήμονα, επιχειρηματία, οτιδήποτε είναι ο καθένας. Και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και τους δρόμους τους οποίους ακολούθησαν, γιατί έχουμε την τάση, όχι με την αρνητική χρειά, έχουμε την τάση να απλοποιούμε κάποια πράγματα ή να βάζουμε πάντα στο μυαλό μας ότι έλα μωρέ, εντάξει, αυτός ήταν κάτι, αυτή ήταν κάτι άλλο. Οπότε η επιλογή που κάνω πάντα και το σκεπτικό αυτής της εκπομπής ήταν να ξεκινήσουμε με την ανθρώπινη διάσταση. Δηλαδή, πώς ο μικρός Γεώργιος Παυλίδης έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, πήγε στο Μάντσεστερ, πώς έψαξε να βρει την ευκαιρία, πώς πήρε τη θέση του λέκτορα, πώς ξεκίνησε να σκέφτεται αυτό, αν είχε άγχος στην αρχή, αν είχε φοβίες, αν θα πετύχει ή όχι. Και είναι αυτά τα στοιχεία. Για να γνωρίσετε, γιατί έτσι ακριβώς θέλουμε να ξυπνήσουμε σε όλους σας μέσα διαφορετικούς δρόμους επιτυχίας ή να έχετε πάντα ένα σημείο αναφοράς όταν θα έρχεται μια δυσκολία, γιατί είναι προφανώς ότι οτιδήποτε και να κάνετε και αν θέλετε να πρωτοπορήσετε, οι δυσκολίες θα έρθουν και θα είναι πολλές, να έχετε σημεία αναφοράς από τα οποία θα πιάνεστε και θα λέτε αυτός το είχε κάνει έτσι, αυτός το είχε κάνει έτσι, άρα είμαι σωστό το δρόμο και συνεχίζω. Γι' αυτό και ανέφερα πώς το δέχτηκε η επιστημονική κοινότητα. Γιατί πολλοί φοιτητές θέλουν να πρωτοπορήσουν, ακούν κάτι, όχι, δεν είναι καλό, εγώ σου λέω ως επιστήμονας δεν θα πετύχει, ή δέχονται έναν πόλεμο και τα παρατάνε. Γι' αυτό έκανα και αυτή την ερώτηση και κάνω και αυτή τη μικρή παρένθεση. Κατά πόσο δέχτηκαν. Εδώ βέβαια και τον Αϊνστάιν, όταν δεν τον βραβεύσαν για τη θεωρία της σχετικότητας, τον βραβεύσαν για άλλο πράγμα και αναγκάστηκε να μιλήσει εκεί για να δικαιωθεί και να πει τα πράγματά του. Οπότε, ξεκίνησε από εκεί ένα ταξίδι, το οποίο όμως δεν ήταν... εντάξει, δηλαδή να φανταστούμε ότι πολλά χρόνια πριν, με ποια εξέλιξη ποιας τεχνολογίας, να πρέπει να συνεργαστούμε με άλλους επιστήμονες. Δηλαδή, συνεργαστήκατε με πληροφορικάριους, σωστά? Ηλεκτρονικούς. Σοφτουερίστες, στατιστικούς, εκεί διότι το δικό μου το background, Δόκτωρα Κότιε, ήταν παντελώς θεωρητικό. Δεν είχα ιδέα από νευρολογία, από ηλεκτρονικά, από προγραμματισμό. Και εφεύρεστη μου... Πώς εννοούμασταν? Πολύ καλό. Δεν είχα ιδέα από αυτά, δεν τα διδάχθηκα ποτέ, αλλά πάντοτε είχα και έχω πρακτικό μυαλό στις επιστήμες. Και συνέπεσε να είμαι τυχερός και να μαθαίνω λίγο εύκολα ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, όταν συνέλαβα την ιδέα, κατόπιν έβαλα τη λογική που χρειάζεται να κατασκευαστεί το σύστημα. Η ηλεκτρονική το εφάρμοσαν ηλεκτρονικά. Οι σοφτουερίστες έκαναν το software, το ανάλογο software. Αλλά όλη η ιδέα και η λογική, καταλαβαίνετε, ήταν δική μου. Γι' αυτό και εγώ έχω τις διεθνείς πατέντες και για αυτούς που δεν γνωρίζουν, να γνωρίζουν ότι την πατέντα, την ευρεσιτεχνία, το δίπλωμα, απονέμεται αυτό το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, όχι σε αυτό που το κατασκευάζει, ούτε στον ηλεκτρονικό, ούτε στον προγραμματιστή, σε αυτό που είχε την ιδέα. Στην ιδέα δίνεται την πατέντα και στην υλοποίηση της ιδέας. Λοιπόν, είχα αυτή την ευτυχία
Και το έκανα τώρα, επειδή είναι σημαντικό αυτό που είπατε, να μην αποθαρρύνονται οι νέοι επιστήμονες και οποιοδήποτε ασχέτως ηλικίας, όταν βλέπουν μια αρνητική κριτική ή μια αρνητική τάση γύρω της, διότι εάν ακολουθήσουμε αυτόν τον αρνητισμό, δεν θα προχωρήσει ποτέ ούτε η κοινωνία ούτε η επιστήμη. Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Είπατε εξαιρετικό παράδειγμα για τον Αϊνστάιν, που είναι ακριβώς όπως το είπατε. Τον δικό μας. Τον Παπα-Νικολάου, το τεστ ΠΑΠ, που σώζει εκατομμύρια γυναίκες κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο. Τώρα έχουμε νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, οδός Παπα-Νικολάου, βραβείο Παπα-Νικολάου, όλη την αναγνώριση. Αλλά αν ο Παπα-Νικολάου ξέρει τι γίνεται σήμερα, θα βγει κάτω από τα χόρτα και θα μας κυνηγάει όλους, διότι ο Παπα-Νικολάου πέθανε με τον παρατσούκλι ο Έλληνας απατεώνας. Όχι μόνο δεν πίστευαν ότι με τέτοιο απλό τρόπο θα κάνει αυτή τη διάγνωση, αλλά τον ονόμαζαν απατεώνα. Λοιπόν, διότι πηγαίνανε και πέρανε, ξέρω εγώ, το υγρό από το σημείο που τον προήγει ο Παπα-Νικολάου, αλλά με το λάθος τρόπο. Οπότε δεν βρίσκαν τα ίδια αποτελέσματα με τον Παπα-Νικολάου. Όταν όμως άρχισε να έχει μεταπτυχιακούς φοιτητές και να τους διδάσκει πώς και τα λοιπά, φυσικά βρέθηκαν τα σωστά αποτελέσματα και έτσι είμαστε τυχεροί που έχουμε το PAP test σε όλο τον κόσμο. Ο Παπα-Νικολάου δεν πήρε Νομπέλ, διότι το Νομπέλ δίνεται εν ζωή. Πέθανε δυσφημισμένος. Δεν πρόλαβε να το πάρει. Αν ζούσε σήμερα, πώς θα το είχε πάρει το Νομπέλ. Άρα, να μην αποθαρρυνόμαστε όταν οι άλλοι μας είναι αρνητικά, να πιστεύουμε σε αυτά που κάνουμε. Και επίσης, μην νομίσει κανένας ότι φτάνει το μυαλό ή η ιδέα. Δεν φτάνει. Αν δεν υπάρχει σκληρή δουλειά, δεν γίνεται τίποτα στη ζωή. Η εξυπνάδα από μόνη της ανοίγει το δρόμο. Αλλά το χαράζει το δρόμο μάλλον. Αλλά πρέπει να μπουν οι μπολντόζες, τα χαλίκια και όλα αυτά που παίρνουν τον χρόνο και την ενέργεια. Συνεπώς, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και εγώ χαίρομαι που δουλεύω και τώρα που είμαι συνταξιούχος. Δουλεύω πιο πολύ από ό,τι δούλευα όταν δεν ήμουν συνταξιούχος, διότι απολαμβάνω αυτό που κάνω, την προσφορά. Συνεπώς, εάν εγώ πέτυχα αυτά τα λίγα πράγματα που πέτυχα στη ζωή μου, είμαι βέβαιος πως πάρα πολλοί άλλοι μπορούν να πετύχουν πολύ περισσότερα. Άρα, αν να πείτε, αν ο Γιώργος Παυλίδης πέτυχε αυτό, εγώ θα πετύχω παραπάνω. Και να πω μια σκέψη, αν μου επιτρέπετε, που νομίζω ταιριάζει αυτό. Όταν πήγα λοιπόν στην Αγγλία, πήγα τον Ιούλιο, γιατί τα αγγλικά μου ήταν λίγα αγγλικά και λίγο ποντιακά. Δεν ήξερα καλά αγγλικά. Και πήγα στην Οξφόρδη για κάνα δύο μήνες, από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο, για να μάθω καλύτερα αγγλικά. Στη βιβλιογραφία είδα ότι υπήρχε ένας Σάιμον Χέιγουντ, ο οποίος ήταν λέκτορας της ψυχολογίας στην Οξφόρδη και ασχολιόταν με eye movements. Πήγα λοιπόν να το συναντήσω. Και εκεί που ήταν ένα ομορφόπεδο, ένας καλός, μια γλύκα, ένας Άγγλος, λοιπόν, και εκεί που μιλούσαμε, τον πήρε μια κοπελιά τηλέφωνο και έκλεινε ραντεβού το βράδυ να πάνε να φάνε. Ξέρετε τι σκέφτηκα, κύριε Κώτη. Σκέφτηκα. Αυτός θα πάει το βράδυ να φάει. Άρα δεν θα έχει χρόνο να μελετήσει. Εγώ έχω την ευκαιρία, όταν αυτός θα τρώει έξω, εγώ να μελετάω. Δηλαδή το έβλεπα όλο θετικό και πάω να δεν σκέφτομαι θετικά. Δεν σκέφτομαι ποτέ ότι κάτι δεν γίνεται. Γίνεται με δουλειά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Αν το έχουμε στο μυαλό μας, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε πράγματα. Να έχουμε θετική σκέψη και ότι όντως πραγματικά με τη δουλειά μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Εδώ όμως τώρα, πάμε στο πρώτο από τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Δυσλεξία Θεοδώρο. Δική σας έκφραση. Γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Νομίζω ότι δεν περιμέναμε με αυτό που θα πω τώρα να πούμε ότι δικαιωθήκαμε, αλλά οι σύγχρονες πλατφόρμες, όπως το LinkedIn και η Επιστημονική Επιτροπή, πριν από ένα χρόνο ενέταξε το Dyslexia Thinking σε μία από τις σημαντικότερα, σε ένα από τα σημαντικότερα προσόντα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο.
Άρα όσο εξελίσσεται η επιστήμη, βλέπουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν διαφορετικά. Δείτε λίγο εδώ, 31 Μαρτίου του 2022, η dyslexic thinking, δυσλεξική σκέψη, αναγνωρίζεται στις 10 σωτικής σημασίας δεξιότητες από το LinkedIn, το μεγαλύτερο επιστημονικό δίκτυο στον κόσμο, 810 εκατομμύρια μέλη. Δυσλεξική σκέψη, ένα πολύτιμο και ζωτική σημασία σύνολο δεξιοτήτων. Τάχει στη σκέψη με εικόνες, δημιουργικότητα, εφευρετικότητα, επίλυση προβλημάτων. Οπότε, βλέπουμε ότι αρχίζει να αναγνωρίζεται εντελώς από πάρα πολλούς φορείς πλέον και είναι ευχάριστο ότι και έχετε συμβάλει πάρα πολύ σε αυτό να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο. Σε τι συνίσταται, τι είναι η δυσλεξία, για αυτούς που μας παρακολουθούν. Να πω ότι δεν ξέρω πόσο πολύ χάρηκα όταν το είδα αυτό, διότι μετά από δεκαετίες, πιθανώς 30-40 χρόνια, έρχεται επιστημονική επιβεβαίωση αυτό που έλεγα ότι η δυσλεξία είναι θείο δώρο και μερικοί γελούσανε. Τώρα είναι κοινά αποδεκτό. Λοιπόν, τι είναι η δυσλεξία. Η δυσλεξία είναι θείο δώρο μόνο όταν γνωρίζουμε την ύπαρξή της, όταν διαγνώσκεται έγκαιρα και σωστά και αντιμετωπίζεται έγκαιρα και σωστά. Τότε είναι θείο δώρο. Εάν όμως αυτό δεν γίνει, τότε επικεντρώνονται οι γονείς ή οι εκπαιδευτικοί στις δυσκολίες της δυσλεξίας. Δυσλεξία είναι η πάρα πολύ αργή ανάγνωση σε όλη τη ζωή. Αλλά διαβάζει αρκετά γρήγορα να τελειώσει πανεπιστήμιο, να πάρει διδακτορικό, να πάρει Νομπέλ όπως ο Αϊνστάιν, όπως ένας πατέρας και γιος χημικοί πήραν Νομπέλ στη χημεία δύο διαδοχικές γενναίες, διότι η δυσλεξία είναι κυρίως κληρονομική. Κανείς γεννιέται δυσλεξικός, δεν γίνεται από το περιβάλλον. Είναι κυρίως κληρονομική. Και έχουμε 4 αγόρια προς ένα κορίτσι. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τη διάσπαση προσοχής και στη ΔΕΠΗ. Και εκεί έχουμε βιολογική αιτιολογία, κανείς γεννιέται δηλαδή έτσι. Είναι κληρονομική κυρίως. Και 4 αγόρια προς ένα κορίτσι και εκεί. Άρα, δυσλεξικός είναι αυτός που διαβάζει πάρα πολύ αργά σε όλη τη ζωή. Συνήθως είναι ανορθόγραφος, μολονότι γνωρίζει τους γραμματικούς κανόνες και γι' αυτό και πάει πολύ καλύτερα αποδίδει στα προφορικά από ό,τι στα γραπτά, πολύ καλύτερα αποδίδει στα πρακτικά μαθήματα, μαθηματικά, φυσική κτλ. Από ό,τι στα θεωρητικά και τα φιλολογικά μαθήματα. Γι' αυτό είναι δίκαιο ο δυσλεξικός να εξετάζεται προφορικά. Διότι στα προφορικά μπορεί να αποδώσει ανάλογα με τις ικανότητές του. Όπως για παράδειγμα, δεν θα βάλουμε έναν τυφλό να γράψει στις εξετάσεις γραπτός, διότι όλοι γράφουν γραπτά. Διότι θα τον αδικήσουμε. Λοιπόν, για τον ίδιο λόγο λοιπόν και ο δυσλεξικός πρέπει να εξετάζεται προφορικά, διότι εκεί τα πάει πολύ καλύτερα από τα γραπτά. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της δυσλεξίας. Όταν όμως δεν διαγνώσεται έγκαιρα και σωστά η δυσλεξία και αρχίζει η αρνητική κριτική και η σχολική αποτυχία, τότε καταστρέφεται η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση του ατόμου και γίνεται δυστυχισμένος. Ενώ όταν διαγνωστεί, αντιμετωπιστεί σωστά, τότε θα προχωρήσει, η ψυχολογία του θα ανέβει, θα είναι ευτυχισμένος και αυτός και η οικογένεια. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της δυσλεξίας. Αλλά, επιτρέψτε μου, δόκτωρα Κότια, να αντιπαραβάλω τη δυσλεξία, που είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία, με τις γενικές μαθησιακές δυσκολίες. Διότι αν δεν καταλάβει κανείς τη διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες, δεν θα καταλάβει τι είναι δυσλεξία. Οι γενικές μαθησιακές δυσκολίες και η δυσλεξία παρουσιάζουν παρόμοια σχολικά προβλήματα. Δηλαδή, διαβάζουν αργά, είναι ανορθόγραφοι κτλ. Αλλά η αιτία είναι τελείως διαφορετική. Για τις γενικές μαθησιακές δυσκολίες, η αιτία είναι η χαμηλή ευφυΐα,
γι' αυτό δεν μπορεί να γράψει και να διαβάσει και τα λοιπά, να μάθει καλά. Ή πολύ αρνητικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες. Για παράδειγμα, αν κάποιος δεν πάει στο σχολείο, δεν πρόκειται να μάθει να γράφει και να διαβάζει. Το δεν είναι δυσλεξία. Ας πάει στο σχολείο και πιθανότατα θα μάθει να γράφει και να διαβάζει. Mm-hmm. Ενώ η δυσλεξία δεν μπορεί ποτέ να οφείλεται σε χαμηλή ευφυΐα, διότι αν ήταν χαμηλή ευφυΐα θα ανήκε στις γενικές μαθησιακές δυσκολίες, ούτε mm-hmm. μπορεί να οφείλεται σε αρνητικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες. Το περιβάλλον μπορεί να την κάνει καλύτερη ή χειρότερη, αλλά δεν μπορεί να τη δημιουργήσει. Συνεπώς, ο δυσλεξικός γεννιάται δυσλεξικός, το άτομο με τις γενικές μαθησιακές δυσκολίες γίνεται με μαθησιακές δυσκολίες λόγω αρνητικού περιβάλλοντος ή χαμηλής ευφυΐας. Τελείως διαφορετικές αιτίες. Και επίσης, πότε... να τονίσω κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Ο δυσλεξικός είναι πολύ καλύτερος, είπαμε, στα προφορικά από τα γραπτά και στα πρακτικά μαθήματα από τα θεωρητικά. Ενώ το άτομο με τις γενικές μαθησιακές δυσκολίες το πάει τα ίδια χάλια και στα γραπτά και στα προφορικά και στα θεωρητικά και στα πρακτικά μαθήματα. Να λοιπόν, ορισμένα σημεία πρέπει να προσέξει ο γονιός και ο εκπαιδευτικός να υποπτεθεί τι μπορεί να είναι, αν είναι δυσλεξία ή γενική μαθησιακή δυσκολία. Άρα έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά που μπορούν να διαγνώσουν οι γονείς. Και ας πούμε ότι τι πρέπει πρώτα να κάνουν οι γονείς, μια και αναφερθήκαμε, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Πρώτον, όταν δούνε ότι το παιδί τους δυσκολεύεται και ο ενημερωμένος γονιός ή εκπαιδευτικός θα πρέπει μέχρι τα Χριστούγεννα της πρώτης δημοτικού να αρχίσει να υποπτεύεται ότι το παιδί του μπορεί να έχει μια μαθησιακή δυσκολία. Διότι θα είναι τόσο πίσω σε σχέση με τους συμμαθητές του που θα αρχίσει να φαίνεται. Αλλά δυστυχώς, διεθνώς, παγκοσμίως, με τον τρόπο που γίνεται η διάγνωση της δυσλεξίας σήμερα, είναι τελείως υποκειμενικός, άρα σύμφωνα με τη γνώμη αυτού που βγάζει τη διάγνωση, γι' αυτό και οι διαγνώσεις διαφέρουν ριζικά πολλές φορές από το ένα κέντρο στο άλλο, από τη μια χώρα στην άλλη, διότι το κριτήριο είναι, είπαμε, η πάρα πολύ αργή ανάγνωση. Δηλαδή, πρέπει να υστερεί σε σχέση με τον συμμαθητή του τουλάχιστον 1,5 χρόνο, από το μέσο όρο δηλαδή της τάξης του. Αυτό σημαίνει το νωρίτερο που μπορεί να διαγνωστεί η δυσλεξία με τις κλασικές διεθνείς μεθόδους τις ψυχοεκπαιδευτικές, είναι μετά τα μέσα της Δευτέρας Δημοτικού. Okay. Μέχρι τότε το παιδί έχει χάσει την αυτοπεποίθησή του, την αυτοεκτίμησή του, το κίνητρό του να διαβάζει γιατί πιστεύει δεν μπορεί πλέον, εκτός αν γίνει σωστή διάγνωση και αλλάξει τα πράγματα. Ενώ με το δικό μου τεστ, επειδή είναι το μοναδικό, όπως ξέρετε, βιολογικό τεστ που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, μπορούμε να το κάνουμε από προσχολική ηλικία. Γιατί δεν βασίζεται στην ανάγνωση και στη γραφή. Το μόνο που έχει να κάνει ο εξεταζόμενος είναι να κοιτάει ορισμένα φωτάκια, ας πούμε, στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή και σιωπηλά, χωρίς να μιλάει, να τα ακολουθεί με το βλέμμα του. Εγώ ταυτόχρονα με την πανθοδό μου κάθε 1000 δευτερολέπτου καταγράφω τις κινήσεις και τις αναλύουμε αυτομάτως και ξέρουμε αν έχει δυσλεξία και σε ποιο βαθμό, mm-hmm. ή αν έχει ΔΕΠΗ, διάσπαση προσοχής, και σε ποιο βαθμό. Από προσχολική ηλικία. Κανείς γεννιέται έτσι. Άρα υπάρχει και η δυσλεξία και η ΔΕΠΗ από τη γέννα. Συνεπώς υπάρχει και στην προσχολική ηλικία. Mm-hmm. Όταν λοιπόν έχουμε μια αντικειμενική βιολογική μέθοδο, με ακρίβεια όπως το τεστ μου, μπορούμε να το διαγνώσουμε. Και η απόδειξη ότι δεν υπάρχει άλλο τεστ βιολογικό σαν το δικό μου και με τέτοια ακρίβεια είναι η εξής. Εμείς όταν έχουμε ένα σοβαρό ιατρικό πρόβλημα που δεν λύνεται στην Ελλάδα, τι κάνουμε? Παίρνουμε το αεροπλάνο και πάμε σε προηγμένες χώρες, Αγγλία, Αμερική, Σουηδία κτλ. Από αυτές τις χώρες, από όλες τις προηγμένες χώρες και από τις 5 υπήρους, από 44 χώρες, όταν υποπτεύονται ότι το παιδί τους μπορεί να έχει ΔΕΠΗ ή δυσλεξία και δεν βρίσκουν σωστή διάγνωση στη χώρα τους, παίρνουν το αεροπλάνο και έρχονται στην Ελλάδα για το τεστ μας. Από Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Κίνα, Αγγλία, Γαλλία, Σουηδία κτλ. Και είναι μεγάλη μας χαρά να βοηθούμε παιδιά από όλο τον κόσμο και ενήλικες. Οπότε έρχονται εδώ για να διαγνώσουν και να αντιμετωπίσουν. Πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να κάνουμε αυτή την αντιστροφή σε σχέση με την πραγματικότητα σε όλα τα άλλα τα κομμάτια. Άρα είναι σημάδια ότι όντως, δηλαδή η περιπτώσεις δεν βρίσκει, οπότε σου λέει πάμε εδώ και συνεχίζουμε. Οπότε οι γονείς έχουν και εκπαιδευτικοί αυτό. Δηλαδή να το βρουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, η πρώτη συμβουλή, και εφόσον το βρουν να ξεκινήσουν την αντιμετώπιση. Την αντιμετώπιση. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι η χώρα μας, η Ελλάδα που τη λατρεύω κυριολεκτικά, με όλα τα καλά της και τα κακά της, είναι μια από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που πραγματικά η χώρα μας συμπεριφέρεται στις οικογένειες και στα παιδιά που έχουν δυσλεξία, ΔΕΠΗ, αυτισμό, Άσπεργκερ, νοητική υστέρηση, που δεν μιλάνε καλά κτλ. Ο ΕΟΠΗ, δηλαδή το Δημόσιο Ταμείο, καλύπτει σχεδόν ολόκληρο το κόστος της αντιμετώπισης. Δεν γίνεται σε άλλη χώρα του κόσμου. Ο ΕΟΠΗ πληρώνει να πάει ο γονιός σε έναν ιδιώτη να κάνει αντιμετώπιση για το παιδί του. Δεν πληρώνει για τη διάγνωση, αλλά πληρώνει για την αντιμετώπιση. Αυτό τιμάει τη χώρα μας, ασχέτως κυβερνήσεως. Αυτό υπάρχει δεκαετίες και συνέχεια γίνεται και καλύτερο. Λοιπόν, άρα ο γονιός δεν έχει δικαιολογία να μην πάει το παιδί του για αντιμετώπιση για οικονομικούς λόγους, αρκεί να είναι ασφαλισμένος. Από ΟΓΑ μέχρι δημόσιο, μέχρι ΤΕΒΕ, μέχρι οτιδήποτε. Αλλά όσο πιο νωρίς γίνει η διάγνωση και αντιμετώπιση, τόσο καλύτερα. Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της ιατρικής, είπε ότι η πρόγνωση είναι πολύ καλύτερη από την θεραπεία και την αντιμετώπιση. Έτσι είναι για όλα τα πράγματα. Όταν τα πιάνουμε νωρίς, μπορούμε να τα λύσουμε καλύτερα και ευκολότερα και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ. Οπότε σημαντική η πρόγνωση. Είπατε και για ΔΕΠΗ. Μάλιστα. Είναι ένας όρος που τον ακούμε. Τι διαφορά έχουμε εδώ? Πού οφείλεται εδώ, ας πούμε? Είναι κληρονομική, δεν είναι? Είναι διαφορά στην συμπτωματολογία που είπαμε προηγουμένως? Η ΔΕΠΗ, δηλαδή, είναι διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Αυτό είναι τα αρχικά ΔΕΠΗ. Ας πούμε, πιο πολύ ο κόσμος το ξέρει σαν διάσπαση προσοχής. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως και η δυσλεξία, τα αίτια της ΔΕΠΗ είναι κληρονομικά. Κανείς γεννιέται νευρολογικά, κανείς γεννιέται έτσι, νευροαναπτυξιακά. Mm-hmm. Και κυρίως είναι κληρονομικά, όπως και η δυσλεξία. Και εκεί έχουμε 4 αγόρια προς ένα κορίτσι σε όλο τον κόσμο. Αλλά η ΔΕΠΗ δεν είναι μαθησιακό πρόβλημα. Το τονίζω. Η ΔΕΠΗ δεν είναι μαθησιακό πρόβλημα. Η ΔΕΠΗ δεν είναι ταυτόσιμη με τη δυσλεξία. Αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, το τονίζω, συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αυτός που έχει ΔΕΠΗ έχει και μαθησιακά προβλήματα. Η δυσλεξία, η δυσορθογραφία. Η δυσορθογραφία είναι κάποιος που μπορεί να διαβάζει μια χαρά, αλλά έχει πρόβλημα μόνο στην ορθογραφία. Mm-hmm. Δηλαδή, μόνο του γνωρίζει τους κανόνες, δεν μπορεί να τα πάει καλά. Λοιπόν, άρα η ΔΕΠΗ στη συντριπτική πλειοψηφία συνυπάρχει με τη δυσλεξία και τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά είναι τελείως διαφορετική συμπτωματολογία. Η ΔΕΠΗ είναι μια πολύ πιο σημαντική διαταραχή από τη δυσλεξία για τη ζωή μας. Διότι για τη δυσλεξία, άμα δεν γράφεις και δεν διαβάζεις, είτε έχεις δυσλεξία είτε δεν έχεις, είναι το ίδιο, σχεδόν το ίδιο. Αρκεί να μην έχει πληγωθεί η ψυχούλα των παιδιών μας από λάθος αντιμετώπιση στο σπίτι και στο σχολείο με αρνητική κριτική κτλ. Η ΔΕΠΗ έχει 3 υποκατηγορίες συμπτωμάτων. Διάσπαση προσοχής, παρορμητικότητα και υπερκινητικότητα. Επιτρέψτε να πω 2-3 λόγια το καθένα για να καταλάβουμε. Ναι, αυτό θα το ρωτούσα για να μπορούμε να σχεδιαγραφήσουμε λίγο. Λοιπόν, ας πάρουμε τη διάσπαση προσοχής. Είναι 3 ανεξάρτητες κατηγορίες συμπτωμάτων, οι οποίες μπορεί να συνυπάρχουν και οι 3 ή να συνυπάρχουν και οι 2 ή μία από τις 3. Ας πάρουμε τη διάσπαση προσοχής. Είναι το άτομο που δεν μπορεί να συγκεντρωθεί για πολλή ώρα,
είναι ο αφηρημένος, ο ξεχασιάρης, ξεχνάει την κασετίνα του, το σακάκι του στο σχολείο, το τι έχει να κάνει την επόμενη μέρα, γιατί σκέφτεται πολλά πράγματα ταυτόχρονα και καμιά φορά του μιλάμε και είναι σαν να μας ακούει, ενώ μας βλέπει στα μάτια γιατί, διότι σκέφτεται κάτι άλλο στο μυαλό του. Λοιπόν, και έχει δυσκολία στη διαχείριση του χρόνου, προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο χρόνος είναι η βάση μέτρησης των πάντων. Σχεδόν τον πάντων στη ζωή. Έχουν δυσκολία στη διαχείριση του χρόνου και του χώρου. Καμιά φορά το δωμάτιο τους είναι σαν να έχει πέσει χειροβοβίδα. Επειδή λοιπόν τα περισσότερα πράγματα μετριούνται και αξιολογούνται με βάση το χρόνο, γι' αυτό και οι επιδόσεις των παιδιών με διάσπαση προσοχής είναι χαμηλότερες στο σχολείο από τις ικανότητές τους και την προσπάθειά τους, διότι χάνουν πάρα πολύ χρόνο με άσκοπα διαλύματα, και στη ζωή, όταν είναι επαγγελματίες. Διότι αν δουλεύει 8 ώρες και τις 2 ώρες είναι αφηρημένος και ασχολείται με άλλα άσχετα πράγματα, δεν θα αποδίδει τόσο καλά όσο να ήταν συγκεντρωμένος. Mm-hmm. Η δεύτερη κατηγορία συμπτωμάτων είναι η παρορμητικότητα. Η παρορμητικότητα είναι η ανυπομονησία που λέμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος που ό,τι θέλει, το θέλει εδώ και τώρα. Δεν μπορεί να περιμένει τη σειρά του. Πετάγεται, αλλάζει θέμα συνέχεια στη συζήτηση και δεν μπορεί να τον παρακολουθήσει ο άλλος, γιατί το μυαλό τρέχει από το ένα πράγμα στο άλλο. Είναι έντονα συναισθηματικός, με κρίξεις θυμού. Θέλω να επιμείνω σε αυτό. Η παρορμητικότητα, η ανεξέλεγκτη παρορμητικότητα, τονίζω την ανεξέλεγκτη, διότι η παρορμητικότητα που ελέγχεται είναι χαρά Θεού. Διότι τα άτομα αυτά είναι συναισθηματικά, όταν μας αγαπάνε, μας το εκδηλώνουν, είναι χαρά Θεού αυτοί οι άνθρωποι. Όταν όμως είναι ανεξέλεγκτη η παρορμητικότητα, ιδιαίτερα ο θυμός, η οργή και ο θυμός, κυρίως η οργή, διότι η οργή προϋποθέτει και εκδίκηση, εξωτερήκευση, τότε ο μεγαλύτερος εχθρός που έχουν αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι αυτός που τους μισεί, που τους φθονεί. Είναι η ανεξέλεγκτος θυμός και οργή. Διότι όταν θυμώσουν ό,τι έρθει στο στόμα τους θα το πούνε και θα κάνουν ένα σωρό εχθρούς χωρίς να εχθρεύονται αυτοί αυτόν στον οποίο απευθύνονται. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό από νωρίς να διαγνωστεί και είναι σημαντικό οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, ιδίως ξεκινάει από το σπίτι, να βάζουμε σταθερά όρια στο παιδί μας. Αν δεν μάθει να έχει όρια, θα τα παραβαίνει και θα βρίσκεται μπλεγμένο στη ζωή του στα πάντα. Όταν λοιπόν κανείς πριν σκεφτεί ενεργή, όπως είναι ο παρορμητικός, συχνότατα θα βρίσκεται σε μπελάδες. Η σύζυγός μου, και αυτή είναι ψυχολόγος και ειδική παιδαγωγός, μου λέγε ένα παιδάκι πανέξυπνο με ΔΕΠΗ, ιδιαίτερα παρορμητικό, τον ρώτησε, του λέει, για πες μου, πώς φαντάζεσαι τη ΔΕΠΗ, την παρορμητικότητα. Και λέει, κυρία, να σας πω. Ας πούμε ότι πάει, λέει, μια οικογένεια το καλοκαίρι, παραθέρηση σε ένα ξενοδοχείο που έχει πισίνα και κάνει πολύ ζέστη. Βάζει το μαγιό του το παιδάκι και τρέχει να βουτήσει στην πισίνα. Τρέχει και πηδάει στην πισίνα και τότε προσέχει ότι δεν έχει νερό. Αυτό είναι ο παρορμητικός που πριν σκεφτεί ενεργειακή στρατηγική. Θεέ μου, τι έπαθα. Λοιπόν. Άρα, η παρορμητικότητα είναι συμπεριφορικό πρόβλημα. Είναι συμπεριφορικό πρόβλημα. Σημαντικότατο. Που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την υγεία, την ευτυχία, την επιτυχία, την επαγγελματική, την οικονομική κτλ. Περισσότερο και από το περιβάλλον και από την ευφυΐα. Το τονίζω. Mm-hmm. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διεθνής έρευνα που τα αποτελέσματά της λένε ακριβώς αυτά που λέω. Δεν έχουμε τον χρόνο εδώ να αναλύω, mm-hmm. αλλά πιθανώς σε κάποια διάλεξη ευχαρίστως να το κάνω πάντα αυτό. Λοιπόν, άρα πρέπει να μπαίνουν όρια και μετά είναι η υπερκινητικότητα. Όλοι το ξέρουμε. Το παιδί, το άτομο που δεν μπορεί να καθίσει ακίνητο στην καρέκλα, που κουνιέται, ακουμπάει, ενοχλεί, πειράζει το πειραχτήρι, που βγάζει παρά τσούκλια κτλ. Εκεί
το άτομο αυτό που είναι υπερκινητικό συνήθως έχει και περισσότερα ατυχήματα από τους άλλους. Αυτό είναι πολύ πιο απλό να το δει ο καθένας, το πειρακτήρι του να είναι κίνητο. Λοιπόν, άρα η ΔΕΠΗ είναι πολύ πιο σημαντική δυσκολία από τη δυσλεξία, διότι επηρεάζει τη ζωή μας κάθε μέρα. Και όπως ξέρετε, στα κέντρα μας βλέπουμε παιδιά από προνήπια μέχρι ενήλικες. Το μεγαλύτερο που έχουμε δει είναι 76 ετών. Και τους περισσότερους ενήλικες που βλέπουμε, δεν είναι για δυσλεξία, είναι για ΔΕΠΗ. Mm. Και συνήθως είναι αυτοί που έχουν διάσπαση και παρορμητικότητα, που έχουν μορφωθεί, που είναι πανέξυπνοι, αλλά δεν προχωρήσαν στη ζωή τους ούτε επαγγελματικά μέχρι εκεί που αξίζουν και έχουν πρόβλημα στις σχέσεις τους. Αυτούς βλέπουμε κυρίως σαν ενήλικες. Άρα η γνώση σώζει και άγνοια καταστρέφει. Και πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό? Πρώτον, θέλουμε διάγνωση όσο γίνεται πιο νωρίς. Σωστή διάγνωση, πάλι επιμένω. Η διάγνωση της ΔΕΠΗ είναι ακόμη πιο υποκειμενική και ανακριβής και από τη δυσλεξία διεθνώς. Γίνεται συνήθως με ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι γονείς και μερικές φορές και εκπαιδευτικοί. Άρα την περισσότερη διάγνωση την κάνει ο γονιός παρά ο επιστήμονας που θα το δει μια ή δύο, τρεις φορές. Εκτός αν το δει 20-30 φορές, 15 ξέρω εγώ, που σπάνια γίνεται αυτό. Λοιπόν, άρα θέλουμε κοινή και σταθερή γραμμή από τους γονείς να μπουν τα όρια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για την ΔΕΠΗ υπάρχει φαρμακοθεραπεία, αλλά τονίζω αυτά τα φάρμακα δεν είναι ούτε ασπιρίνες, ούτε αθώα φάρμακα. Είναι φάρμακα βαριά, που όταν τα πάρει κανένας πρέπει κάθε δύο εβδομάδες να κάνει ανάλυση αίματος, να είναι σίγουρος ότι δεν βλάφτηκαν όργανα, και θα τα δίνα στο παιδί μου μόνο εάν είχα εξαντλήσει όλες τις άλλες μεθόδους και το παιδί μου είναι ακραία περίπτωση, τότε πιθανώς θα έκανα οτιδήποτε άλλο, θα προσέφευγα πιθανώς και τα φάρμακα, αλλά αυτή ήταν η τελευταία επιλογή, η τελευταία. Δυστυχώς στην Αμερική ήταν τις πρώτες επιλογές. Πρέπει να τονίσω ότι τα φάρμακα αυτά δεν κάνουν θεραπεία. Βλέπετε, εγώ έχω, να το δώσω ένα παράδειγμα, πραγματικό. Εγώ έχω πρεσβυοποία. Τώρα τα βλέπω όλα πεντακάθαρα. Όταν βγάλω τα γυαλιά, δεν βλέπω καθαρά. Τα ξαναβάζω, βλέπω καθαρά. Ακριβώς αυτό κάνουν τα φάρμακα της ΔΕΠΗ. Βελτιώνουν τα 2/3 των ατόμων, το 1/3 ή δεν βελτιώνεται ή χειροτερεύει, μόνο για ορισμένες ώρες. Και όταν φύγει η επίρρωση του φαρμάκου, μετά επανέρχεται εκεί που ήταν και χειρότερα. Αλλά δεν γίνεται θεραπεία. Όμως, το ωμέγα-3, το μουρουνέλο που λέμε, βοηθάει 40 με 60% τα άτομα που έχουν ΔΕΠΗ να συγκεντρώνονται καλύτερα, να ελέγχεται περισσότερο η παρορμητικότητα κτλ. Και δεν είναι φάρμακο. Είναι λαδάκι από σαρδέλα, σκουμπρί, σουλαμό. Mm-hmm. Επίσης, μία από τις πιο καλές μεθόδους αντιμετώπισης της ΔΕΠΗ είναι η γνωστικοσυμπεριφορική ψυχοθεραπεία, που την κάνουν ψυχολόγοι κυρίως. Λοιπόν, αυτή είναι αρκετά αποτελεσματική. Τώρα, για την δυσλεξία δεν υπάρχουν φάρμακα. Η αντιμετώπιση είναι ψυχοεκπαιδευτική. Mm-hmm. Και αν κάποιος δεν το είχε ψάξει, δεν είχε γνώσεις, δεν είχε πρόσβαση στην πληροφορία, συμβαίνει σε ανθρώπους που δεν είναι τώρα μικρά παιδιά, είναι γονείς οι ίδιοι, αντιλαμβάνονται ότι ακούγοντάς σας τώρα, λέει, αχ, περιγράφει εμένα ή περιγράφει κάποιον δικό μου άνθρωπο. Τι κάνουμε εκεί? Διάγνωση. Τον μεγαλύτερο που είδαμε είναι 76 ετών. Πιθανώς μερικοί από αυτούς που παρακολουθούν τώρα την εκπομπή σας θα είναι σαν την κατηγορία. Τότε θα καταλάβουν καλύτερα και το παιδί τους. Θα πούνε, Θεέ μου, εγώ ήμουν έτσι. Γι' αυτό είναι το παιδί μου σαν και εμένα. Τότε καταλαβαίνουν καλύτερα το παιδί τους. Το και βασικό, αν το καταλάβουνε... Κάνουν διάγνωση και ύστερα αντιμετώπιση. Υπάρχει και μία ερώτηση. Μπορεί η ΔΕΠΗ να διαγνωστεί πιο δύσκολα, επειδή πολλά από τα συμπτώματα που την καθορίζουν θεωρούνται αναμενόμενες συμπεριφορές? Ας πούμε, στην προσχολική ηλικία
λογικά θα πει κανείς ότι τα, πολλά από τα παιδιά είναι υπερκινητικά κτλ. Κτλ. Αλλά το παιδί που έχει ΔΕΠΗ ξεχωρίζει. Είναι αυτό που δεν κάθεται στη θέση του, δεν υπακούει στους κανόνες, πηδάει, ενοχλεί κτλ. Συνεπώς, αυτό που ξεφεύγει πολύ από το μέσο όρο, πιθανώς είναι ΔΕΠΗ. Mm-hmm. Και έχουμε δύο ειδών διασπάσεις προσοχής, να το τονίσω. Η μία είναι περιβαλλοντική, στην οποία δεν αναφέρομαι, και άλλη είναι βιολογική, αυτή είναι η ΔΕΠΗ. Τι εννοώ περιβαλλοντική? Όλοι ήμασταν μαθητές. Είχαμε καθηγητές που ήταν εξαιρετικοί και όλη η τάξη πρόσεχε. Και ύστερα έμπαινε ο καθηγητής, ο Χαβαλές που λέγαμε, που είναι παιδική χαρά το μάθημά του, κανένας δεν προσέχει, όλοι μιλάνε μεταξύ τους κτλ. Εκεί αυτό δεν είναι ΔΕΠΗ, είναι κακός δάσκαλος. Δεν αναφέρομαι σε αυτή τη διάσπαση προσοχής που την έχουν όλοι μέσα στην τάξη εκείνη την ώρα, αλλά την άλλη ώρα προσέχουν. Είναι αυτός που δεν προσέχει ούτε στον καλό, ούτε στον κακό δάσκαλο. Και είναι και στο σπίτι, και στο σχολείο, και στη δουλειά του. Αυτό είναι ΔΕΠΗ. Για το ΔΕΠΗ, γιατί δεν προσπαθώ να βρω και κάποια ερώτηση που υπήρχε, για να μην φύγουμε από το αντικείμενο. Επηρεάζει πολύ και τις ζωές και τον γύρο. Βεβαίως. Βεβαίως. Ιδιαίτερα όταν στο παιδί δεν έχουν μπει όρια, όταν πάει επίσκεψη σε άλλο σπίτι ή είναι φίλοι στο σπίτι του ή πάει στην αγορά, είναι το παιδί που θα καθίσει στο σούπερ μάρκετ, θα φωνάζει, θα κλαίει, θέλω σοκολάτα, σου λέει τι θα κάνει, θα ξεφτελιστεί και θα μου τη δώσει. Λοιπόν, δεν πρέπει να ενδίδουν οι γονείς. Πρέπει να έχουν σταθερά όρια. Mm-hmm. Αλλά αυτό γίνεται στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να έχουν κοινή και σταθερή γραμμή για όλα. Μόνον έτσι μπορούν να σώσουν το παιδί τους. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Υπάρχει και μια ερώτηση που θέλω να την κάνουμε πιο μετά. Ότι ας πούμε, τι γίνεται... την κάνουμε τώρα. Τι γίνεται στην περίπτωση που ένα παιδί έχει κάνει το τεστ Παυλίδη και η διάγνωση λέει ότι έχει δυσλεξία, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται δεκτό από το δημόσιο σχολείο? Πολύ ωραία ερώτηση. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε. Το ελληνικό κράτος έχει ένα νόμο που λέει ότι για να εξεταστεί προφορικά κάποιος στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο, διότι και εκεί δικαιούται να εξεταστεί προφορικά, υποχρεωτικά πρέπει να είναι από δημόσιο φορέα. Αλλά δεν έχει σημασία σε ποιον ιδιώτη έκανε το τεστ, με ποιο τεστ έγινε η διάγνωση ή όχι. Ο διαχωρισμός είναι εάν έγινε από δημόσιο φορέα όπως το ΚΕΔΑΣΥ ή από ιδιώτη. Αυτό αντιβαίνει τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι παράνομο, αλλά δυστυχώς είναι νόμος της Ελλάδος και έτσι είναι, μέχρι να αλλάξει. Αλλά, για να δείτε την αντίθεση. Ας πούμε ότι έρχεται ένα παιδί και διαγνώσκεται από κάποιον ιδιώτη με δυσλεξία και δικαιούται να δίνει προφορικά. Λοιπόν, πάει στο σχολείο και σωστά ο διευθυντής του γυμνασίου του Λυκείου λέει, ναι, στην καθημερινότητα θα το λάβουμε υπόψη μας να βοηθήσουμε το παιδί, ασφαλώς, αλλά για να δίνει προφορικά σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να μου φέρετε διάγνωση από το ΚΕΔΑΣΥ, για παράδειγμα, έτσι, από το κρατικό φορέα. Όμως, ας πούμε, το ίδιο παιδί, την ίδια μέρα, το απόγευμα, πάει να δώσει εξετάσεις για ξένες γλώσσες, lower, proficiency, οτιδήποτε, έτσι. Εκεί ισχύει το χαρτί ορισμένων ιδιωτών, όπως με το δικό μου τεστ για το Michigan, δέχονται μόνο το δικό μου τεστ από τους ιδιώτες. Εκεί ισχύει η διάγνωση του ιδιώτη το ίδιο με το δημοσίου. Και πώς γίνεται στο ίδιο κράτος, την ίδια μέρα, για το ίδιο παιδί, για τις μεν ξένες γλώσσες, να ισχύει του ιδιώτη όπως και του δημοσίου, αλλά να μην ισχύει για το σχολείο? Είναι απλό. Αν τολμούσε η ελληνική κυβέρνηση, οποιαδήποτε είναι αυτή, το ελληνικό κράτος, να μην δεχθεί τη διάγνωση του ιδιώτη για τις ξένες γλώσσες, θα μας πήγαινε τότε η χώρα που η γλώσσα της οποίας εξετάζεται, η Αγγλία για παράδειγμα ή η Γερμανία, θα μας πήγαινε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα αναγκαζόταν το ελληνικό κράτος να δέχεται τη διάγνωση του ιδιώτη και στο κρατικό σχολείο.
προκειμένου να μην υποστεί αυτή την ήττα, ξέρω όπως θέλετε, πέστε. Λοιπόν, αποδέχεται φυσικά τη διάγνωση του ιδιώτη για τις ξένες γλώσσες. Επίσης, είναι γνωστό, και το ξέρετε εσείς καλύτερα, στα πανεπιστήμια του εξωτερικού και στα κολέγια και στην Ελλάδα, εκεί γίνεται η δική μου διάγνωση δεκτή και όχι του γεδί. Διότι εκεί σε αυτούς πρέπει να τεκμηριώσει επιστημονικά με λεπτομέρεια γιατί έχει, γιατί δεν έχει, σήμερα με ποια τεστ έχει δυσλεξία ή ΔΕΠΗ κτλ. Λοιπόν, οπότε έχω τη χαρά να βοηθάω πάρα πολλά παιδιά που πάνε στο εξωτερικό, στα πανεπιστήμια, να έχουν ειδική μεταχείριση κτλ. Στα ιδιωτικά σχολεία, άλλη ερώτηση, δέχονται διάγνωση? Όχι, τα ιδιωτικά σχολεία υπάγονται στο ελληνικό κράτος, ως εκ τούτου, για να δίνουν προφορικά, πρέπει να είναι από το κεδασί. Αλλά, όπως το τονίζω, στην καθημερινότητα, ο σωστός εκπαιδευτικός θα λάβει υπόψη και τη διάγνωση του ιδιώτη, διότι τον ενδιαφέρει να βοηθήσει το παιδί να πάει καλύτερα στο σχολείο. Αλλά όχι προφορικά, με διάγνωση ιδιώτη, ασχέτως ποιος είναι και τι τεστ χρησιμοποιεί, μέχρι να αλλάξει ο νόμος. Να δώσω το αντίστοιχο. Ναι. Μέχρι πριν λίγο χρόνια, το ελληνικό δημόσιο δεν δεχότανε την διάγνωση του ιδιώτη γιατρού. Έλεγε, μου φέρετε από δημόσιο. Τώρα δεν ισχύει αυτό. Είναι εξίσου έγκυρη η διάγνωση του ιδιώτη γιατρού από το δημόσιο. Και όποιος θέλει, ας απευθυνθεί σε οποιοδήποτε ιατρικό σύλλογο να του δώσει το νόμο που το λέει αυτό. Και όποιος δημόσιος λειτουργός αρνείται να δεχθεί το χαρτί του ιδιώτη γιατρού, τη διάγνωση του ιδιώτη γιατρού, τότε κάνει παράβαση καθήκοντος. Κάποια μέρα θα γίνει και για τα δικά μας σχολεία. Ευχόμαστε να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να βοηθηθούν κυρίως τα παιδιά και οι νέοι και οι μεγαλύτεροι για να μπορέσουν. Α, εδώ κύριε Κώτη, αν μου επιτρέπετε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, αν ένας κρατικός φορέας έβγαζε μια λάθος διάγνωση ότι κάποιος δεν έχει δυσλεξία, ενώ έχει ή δυσορθογραφία ή δυσαρθμισία κτλ., τότε ήταν καταδικασμένος. Όμως, έχει περάσει το νόμο εδώ και λίγα χρόνια που μπορεί ο γονιός να πάει σε δευτεροβάθμια επιτροπή, σαν εφετείο ας πούμε, όπου μπορεί να πάρει μαζί του και έναν ιδιώτη επιστήμονα που ξέρει το παιδί του, να υπερασπιστεί επιστημονικά γιατί έχει δυσλεξία, γιατί είναι λάθος δηλαδή η διάγνωση του κεδασί, για παράδειγμα. Και το πιο σημαντικό, τον ιδιώτη τον πληρώνει το κράτος, ώστε να μην υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει οικονομική δυνατότητα να μην έχει έναν ιδιώτη μαζί του. Φυσικά ο ιδιώτης δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει. Η πενταμελής επιτροπή ψηφίζει. Αυτός απλώς εξηγεί. Όποτε συνέβη να πάω, πάντοτε δικαιώθηκε το παιδί, διότι εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ να υπερασπιστώ κάποιον αν δεν είμαι σίγουρος. Και φυσικά, επειδή με ξέρετε, ποτέ δεν εισέπραξα ούτε ένα ευρώ όταν πάω. Τα δωρίζω σε κοινοφιλή ιδρύματα. Πάω επειδή θέλω να δικαιωθεί αυτός που έχει δίκιο. Οπότε, τουλάχιστον είναι και αυτό όμως κάτι, ότι έχουν τη δυνατότητα να εφεσιβάλλουν, να το πούμε. Σημαντικό. Οπότε δεν έχει τόσο κλειστά τα μάτια του το σύστημα. Τα πανεπιστήμια διδάσκουν, παρέχουν επαρκή διδασκαλία, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις ΔΕΠΗ, δυσλεξίας, μαθησιακών δυσκολιών. Δυστυχώς, η ευθύνη που οι εκπαιδευτικοί μας δεν είναι σωστά ενημερωμένοι στα θέματα αυτά, ανήκει αποκλειστικά και μόνο σε εμάς τους καθηγητές πανεπιστημίων. Διότι εμείς καθορίζουμε το πρόγραμμα σπουδών, τι διδάσκονται και τι δεν διδάσκονται. Ούτε το Υπουργείο, ούτε το κράτος. Εμείς, οι καθηγητές πανεπιστημίων. Δυστυχώς, δεν τους διδάσκουμε επαρκώς, ιδιαίτερα τη ΔΕΠΗ. Ιδιαίτερα τη ΔΕΠΗ, που είναι πιο σημαντική από όλα που υπάρχουν. Θα έπρεπε η δυσλεξία, οι μαθησιακές δυσκολίες και η ΔΕΠΗ να διδάσκονται σε όλες τις σχολές που βγάζουν εκπαιδευτικούς ασχέτως βαθμίδας. Ασχέτως βαθμίδας. Όπως ξέρετε, πριν λίγες μέρες έδινα δύο διαδιαχικές διαλέξεις στον Όβισα της Σερβίας
Και εκεί είδα ότι στα πανεπιστήμια τους διδάσκονται πολύ περισσότερο αυτά τα αντικείμενα από ό,τι στα δικά μας πανεπιστήμια. Με λύπη το διαπίστωσα για μας τους καθηγητές πανεπιστημίου, των ελληνικών πανεπιστημίων. Αλλά τα πράγματα βελτιώνονται και θα βελτιωθούν περισσότερο. Κλείνω το ακουστικό γιατί έχει λίγο φασαρία έξω από το γραφείο. Είναι στο κέντρο της Αθήνας. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό ότι, ότι καλυτερεύουν ή έστω και στο γύρω περιβάλλον μας. Πριν πάμε στο κομμάτι της ψυχολογίας, γιατί έχουμε ερωτήσεις και ευχαριστούμε για τις πάρα πολύ σημαντικές ερωτήσεις που μας κάνετε. Απλά να σας πούμε ότι στο πρώτο σχόλιο που έχουμε μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και να σας αποστείλουμε υποστηρικτικό υλικό της σημερινής εκπομπής. Δωρεάν. Και από τον κύριο καθηγητή, συν ένα, όπως το γνωρίζετε, εκπτωτικό κουπόνι για τον δικό μας οδηγό σπουδών. Για σας που είστε σήμερα στο live, θα σας έρθει ως απάντηση την Δευτέρα, θα σας έρθει στο email σας, Μεγάλη Δευτέρα, όπου θα υπάρχει και υποστηρικτικό υλικό πλούσιο της σημερινής μας συζήτησης, αλλά και ο εκπτωτικός κωδικός για να μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία από αυτά που λέμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι και η ώρα είναι, ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες. Απλά ξεκινάμε και τέτοια ώρα για να σας προλάβουμε όλους όπου θα έχετε επιστρέψει από τις εργασίες σας ή οι μαθητές θα έχουν τελειώσει το μάθημα. Οπότε είναι στο πρώτο σχόλιο, είτε στο Facebook είτε στο YouTube, το σχόλιο της Λάμπορα, έχει μία φόρμα, συμπληρώνετε τα στοιχεία, τα email κτλ. Για να μπορούμε να σας το αποστείλουμε. Θα το πω και στο τέλος. Τώρα, κύριε Κώτιο, θα απαντήσω σε ερωτήσεις που είναι πολύ σημαντικές, θα απαντήσουμε σε λίγο. Πάμε στην ψυχολογία. Ναι, μισό. Αυτό που... Ο ρόλος ψυχολογίας εδώ. Αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό, ναι. Πρέπει να είμαστε πάντα δίκαιοι. Εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από όλους, διότι στο παρελθόν κάναμε και μαζί πάρα πολλές διαλέξεις που ξέρετε. Εγώ το έκανα πάντα δωρεάν, δεν πήρα ποτέ ούτε ένα ευρώ. Το γνωρίζετε όλοι σας. Λοιπόν, δεν υπάρχει μέρος της Ελλάδος που να έχω πάει να δώσω διαλέξεις. Από τους Λειψούς μέχρι την Κρήτη, μέχρι τα Ιωάννινα, μέχρι την Κέρκυρα, μέχρι τη Θράκη, που φυσικά είναι γεμάτες αίθουσες, αλλά το σημαντικό είναι ότι πάνω από τα 2/3 παντού είναι εκπαιδευτική. Αυτό σημαίνει ότι εκπαιδευτικοί έχουμε μεράκι να μάθουμε. Το πρόβλημα είμαστε εμείς οι καθηγητές πανεπιστημίου που δεν τους τα μάθαμε όταν έπρεπε, αλλά προς τιμήν τους πάνε να μάθουν για να γίνουν καλύτεροι εκπαιδευτικοί για τα παιδιά μας. Και αυτό αξίζει να το αναφέρουμε. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί προσπαθούν να δούνε, να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Το αντιμετωπίζουν καθημερινά. Είναι ευχάριστο γιατί συνηθίζουμε στην Ελλάδα να γκρινιάζουμε και για το σύστημα και για τους εκπαιδευτικούς κτλ. Το ζήτημα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί από τα δημόσια σχολεία κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να καλύψουν τα όποια κενά υπάρχουν, άλλοτε μεγαλύτερα, άλλοτε μικρότερα, παρακολουθώντας διαλέξεις, σεμινάρια και εξοδεύοντας πάρα πολύ χρόνο μετά από την σχολική ώρα. Απλά να σας πω ότι μην μου βάζετε τα email επάνω εκεί. Στο πρώτο σχόλιο που υπάρχει, αν πάτε πάνω-πάνω στα σχόλια στο Facebook και στο YouTube που είναι με pin, αν πάτε πάνω στα σχόλια θα δείτε ότι έχει μια Google Form, έχει μια φόρμα, ένα link, στην οποία τα βάζετε εκεί τα στοιχεία. Τώρα, οπότε πολλοί εκπαιδευτικοί θέλουν να μάθουν για αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα. Πολύ ωραία. Ο ρόλος ψυχολογίας. Ζωτικός και για τα δύο. Διότι εάν δεν υπάρχει σωστή ψυχολογική υποστήριξη, τότε δεν θα γίνει η σωστή πρόοδος. Πρέπει να ανέβει οπωσδήποτε η αυτοπεποίθηση του παιδιού και να πιστέψει τον εαυτό του. Αυτή τη δουλειά την κάνει ο ψυχολόγος. Με γνωστικό συμπεριφορική θεραπεία κτλ. Άρα, ο ψυχολόγος είναι απαραίτητος και για τη διάγνωση, και για τη θεραπεία, και για την αντιμετώπιση και της δυσλεξίας και των μαθησιακών δυσκολιών. Και σε όλα τα κέντρα μας
και εδώ και στο εξωτερικό, έχουμε και ψυχολόγους που βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε είναι σημαντικό, είναι σημαντική η θέση ψυχολογίας και στην αντιμετώπιση, ιδιαίτερα που αυτό είναι. Άρα είναι ένας τομέας στον οποίο μπορούν να προσβλέπουν οι ψυχολόγοι για να ασχοληθούν μετά. Βεβαίως, και εξάλλου, όπως γνωρίζετε, η ψυχολογία έχει πολλούς διαφορετικούς κλάδους υποειδικότητες, όπως και η ιατρική. Και άρα, και όσο μειώνονται οι ανθρώπινες επαφές λόγω των ηλεκτρονικών μέσων που έχουν χίλια καλά, έχουν και χίλια κακά, τόσο περισσότερο αποξενώνονται οι άνθρωποι μεταξύ τους, τόσο πολύ χρειάζονται ψυχολόγοι. Mm-hmm. Δηλαδή, εκεί που υπήρχε ο καλός ο φίλος που τους άκουγε με υπομονή, με αγάπη και υποστήριξη, ή ο γείτονας ή ο συγγενής, σήμερα αυτό έχει μειωθεί δυστυχώς. Το κενό αυτό το καλύπτει ο ψυχολόγος και με επαγγελματικό τρόπο. Και με επαγγελματικό τρόπο. Και είναι σημαντικό. Επειδή ρωτάτε για το σχόλιο, το ξαναέβαλα τώρα. Ξανά. Οπότε μπορείτε σε εκείνο το σχόλιο να γράφετε που λέει Facebook, YouTube, Live 6 Τετάρτου 2023 για να μπορέσετε λίγο να συμπληρώσετε και να έχετε όλο αυτό το πολύ πλούσιο υλικό. Είναι το ίδιο σχόλιο, απλά το πάτησα δύο φορές για να σας εμφανιστεί στη ροή. Θα απαντήσουμε και στην ερώτηση για την ταχυλαλιά στην πορεία. Μάλλον θα μπορούσε ένας ψυχολόγος να βοηθήσει κάποιον που έχει ταχυλαλιά. Τι ισχύει γενικά για την ταχυλαλία, αν το λέω σωστά? Μπορεί ένας ψυχολόγος μέσω μεταπτυχιακού να γίνει λογοθεραπευτής? Όχι. Η ταχυλαλία και το πρόβλημα ομιλίας, δηλαδή αν δεν μιλάει κανείς καθαρά, δεν λέει το σήμα, το ρο και τα λοιπά, ή αν μιλάει γρήγορα ή αν έχει τραυματισμό, κατά κύριο λόγο είναι δουλειά του λογοθεραπευτή. Όπως δεν είναι δουλειά του λογοθεραπευτή και δεν πρέπει να ασχολείται με δυσλεξία και με ΔΕΠΗ, δεν είναι δουλειά του, δεν είναι ειδικότητά του. Όμως είναι η ειδικότητα του λογοθεραπευτή η καθαρή ομιλία σίγμα, ρο, τραυματισμός και η ταχυλαλία. Ο ψυχολόγος μπορεί να έρθει συνεπικουρικά στη δουλειά του λογοθεραπευτή, διότι αν παραδείγματος χάρη ένα παιδί δεν λέει καθαρά το ρο ή το σίγμα ή τραυλίζει ή μιλάει γρήγορα ή ταχυλαλία, συνήθως τα παιδιά ξέρουν ότι είναι σκληρά, κοροϊδεύουν. Έτσι μπορεί να δημιουργήσουν ψυχολογικά προβλήματα. Mm-hmm. Και εκεί έρχεται ο ψυχολόγος να βοηθήσει και την οικογένεια και το παιδί ή να μην δημιουργηθούν ή να αντιμετωπιστούν τα ψυχολογικά προβλήματα που είναι επακόλουθα της κακής αντιμετώπισης. Οπότε έχει ψυχολόγος ή όλη η Διεπιστημονική Επιτροπή στις ειδικές δομές? Για τα ψυχολογικά, ο ψυχολόγος. Για την αντιμετώπιση, η θεραπεία των προβλημάτων λόγω ομιλίας, ο λογοθεραπευτής. Για προβλήματα δεξιότητας, γενικά, η κοινωνικότητας, ο εργοθεραπευτής και ο ψυχολόγος. Ο καθένας στην ειδικότητά του. Και στα κέντρα μας ποτέ δεν επιτρέπουμε λογοθεραπευτή να κάνει τη δουλειά του ψυχολόγου ή του ειδικού παιδαγωγού ή εργοθεραπευτή. Ο καθένας κάνει αυτά που έμαθε και πρέπει να κάνει σύμφωνα με τον νόμο και την ειδικότητά του. Παραδείγματος χάρη, αν δεν βλέπω καθαρά, δεν πάω στο ορθοπαιδικό, πάω στο οφθαλμίατρο. Έτσι και σε αυτά. Ο καθένας υπάρχει. Ορίστε. Υπάρχει μια κατανομή αρμοδιοτήτων. Βεβαίως, και φυσικά, επειδή πολλές διαταραχές έχουν πολλές διαφορετικές συμπτωματολογίες, γι' αυτό υπάρχει μια διεπιστημονική επιτροπή που βλέπει το παιδί, ώστε ο καθένας να το δει από την μεριά του, να δει παραδείγματος χάρη αν η μαθησιακή δυσκολία οφείλεται σε αρνητικό περιβάλλον, εκεί θα έρθει ο κοινωνικός λειτουργός να το διερευνήσει, ή εάν οφείλεται σε χαμηλό IQ, τεστ ευφυΐας, το κάνει μόνο ο ψυχολόγος, καμιά άλλη ειδικότητα, να που χρειάζεται. Ο ειδικός παιδαγωγός θα έρθει να δει αν διαβάζει καλά, τι είδους λάθη κάνει κτλ. Άρα να η ομάδα, και στα κέντρα μας πάονται, είναι διεπιστημονική η ομάδα και φυσικά για όλα τα κέντρα μας, για
και εδώ και στο εξωτερικό. Τη διάγνωση τη βγάζω εγώ προσωπικά, που είμαι και ψυχολόγος και ειδικός παιδαγωγός. Mm-hmm. Διότι επειδή γίνονται πολλά λάθη στη διάγνωση διεθνώς, δεν θέλω ούτε ένα παιδί να διαγνωστεί λάθος. Αυτό σημαίνει πολλές φορές να χρειαστεί να κοιμηθώ 3 και 4 το πρωί, αλλά κοιμάμαι με τη συνείδηση καθαρή ότι έκανα ό,τι μπόρεσα για το παιδί και την οικογένειά του. Είπατε από όλα τα κέντρα κάνετε εσείς τη διάγνωση. Έρχονται σε μένα, δηλαδή γίνονται τα τεστ. Αναλύονται από τους ειδικούς συνεργάτες μου που τους έχω εκπαιδεύσει στα κέντρα μας που είναι στο δίκτυό μας. Ύστερα έρχεται ηλεκτρονικά ολόκληρο σε φάκελος, περίπου 50 σελίδες, τον οποίο ξανααναλύω και βλέπω εγώ λεπτομερώς για να βγάλω τη διάγνωση, να τη στείλω πίσω και από εκεί και πέρα ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν, έχουν εκπαιδευτεί πλήρως από μένα. Αν ξέχασα, με συγχωρείτε να πω, στις μεθόδους αντιμετώπισης, ιδιαίτερα της ΔΕΠΗ, το biofeedback ή βιοανάδραση, όπως τη λέμε, και μάλιστα εμείς εφαρμόζουμε το οθαλμοκινητικό biofeedback, που είναι δική μου ανακάλυψη, το οποίο είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από οποιοδήποτε άλλο biofeedback. Συνήθως το biofeedback γίνεται με ηλεκτρόδια, με το κεφαλογράφημα που παίρνει, ας πούμε, ένα ηλεκτρόδιο εδώ, αλλά αυτό το ηλεκτρόδιο δεν παίρνει πληροφορία μόνο από αυτή την περιοχή, αλλά από τη γενικότερη περιοχή του εγκεφάλου. Οπότε, για να είναι αποτελεσματικό το biofeedback, δύο είναι οι παράγοντες. Ένα, χρόνος, άρα πρέπει να δοθεί το feedback, δηλαδή η ανατροφοδότηση, η πληροφόρηση, πρέπει να δοθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα, και τοπικότητα. Αν παραδείγμα το ηλεκτρόδιο είναι εδώ, δεν παίρνει μόνο από εδώ, όπως είπα, παίρνει από διάφορα μέρη. Αλλά δεν είναι η τοπικότητα με το εγκεφαλογράφημα ακριβής, ούτε η ανταπόκριση του χρόνου, διότι μέχρι να έρθει από τα διάφορα μέρη του εγκεφάλου παίρνει ορισμένο χρόνο, όχι πολύ, αλλά παίρνει. Ενώ με το οθαλμοκινητικό biofeedback, το δικό μου δηλαδή την οθαλμοκίνηση, όταν το βλέμμα πάει να φύγει, άρα φεύγει και η προσοχή ή μπαίνει ο παρορμητισμός, φεύγει. Σε 0,003 δευτερολέπτο το σύστημά μου το παίρνει το μήνυμα και αμέσως ενημερώνει τον εγκέφαλο. Δηλαδή, τι κάνει το biofeedback. Μετατρέπει ηλεκτρονικά, μόνο ηλεκτρονικά μπορεί να γίνει αυτό, το ασυνείδητο λάθος σε συνειδητό. Άρα, όταν είναι ασυνείδητο, είναι μη ελεγχόμενο. Όταν είναι συνειδητό, κατά ένα βαθμό, ανάλογα με το τι πρόβλημα υπάρχει, μπορεί να ελεγχθεί. Αυτό κάνει το biofeedback. Δηλαδή, εκπαιδεύει τον εγκέφαλο να έχει αυτογνωσία, ώστε πριν κάνει το λάθος να ξέρει ότι έρχεται μετά από αρκετή εκπαίδευση και να το κάνει. Στα κέντρα μας συνδυάζουμε το biofeedback, δηλαδή τη βιολογική ενημέρωση του εγκεφάλου και την εκπαίδευση, με τη γνωστικοσυμπεριφορική θεραπεία. Δηλαδή, θέλουμε όχι απλώς να εκπαιδεύσουμε τον εγκέφαλο, αλλά να το εφαρμόσουμε και στην καθημερινότητα του παιδιού. Όταν πάει, ας πούμε, και μαλώνει με τους συμμαθητές του. Τι πρέπει να κάνει για να το αποφύγει. Του δίνουμε εναλλακτικές. Όταν υπάρχει bullying κτλ. Άρα εμείς συνδυάζουμε το biofeedback, το βιολογικό στον εγκέφαλο, με αυτό που συμβαίνει στην καθημερινότητα στη ζωή τους. Άρα εκεί είναι και η ψυχολογική παρέμβαση. Είπατε για τα κέντρα. 39 κέντρα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό. Τι προφίλ είναι αναγκαίο να έχει κάποιος για να αναλάβει ένα κέντρο. Να ξεκινήσει ένα κέντρο και να συνεργαστεί μαζί σας. Να δημιουργήσει ένα κέντρο μας, δηλαδή. Mm-hmm. Πρώτον, για να δημιουργήσει ένα κέντρο. Να τα κάνουμε 40, 42, 50. Πάμε προς τα εκεί. Ήδη σε λίγο καιρό θα τα έχουμε ξεπεράσει αυτά τα νούμερα. Αλλά είμαστε πολύ προσεκτικοί στην επιλογή μας. Διότι δημιούργησε αυτό το όραμα τόσα χρόνια, δεν θα το χαλάσω για οτιδήποτε. Συνεπώς, μας ενδιαφέρει πρώτα το ήθος του ατόμου. Να είναι κοινωνικό. Να είναι συνεργάσιμο άτομο. Να είναι άτομο που δουλεύει με άλλους αρμονικά. Να έχει ένα προφίλ θετικό στην κοινωνία. Να αγαπάει τα παιδιά. Όπως γνωρίζετε,
Εμείς εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας και αυτοί που δουλεύουν στα κέντρα μας και ιδιαίτερα τους ιδιοκτήτες, ακόμη περισσότερο, εκ του μηδενός, σαν να μην έχουν πάρει ποτέ πτυχίο. Δηλαδή, πρώτα θεωρητικά πρέπει να περάσουν τα τεστ με 100%, ύστερα κλινικά, δηλαδή να δουν περιστατικά, και αφού δουν τα περιστατικά, μετά να κάνουν εφαρμογή σε περιστατικά, και όταν και αυτοί και εμείς νιώσουμε ότι είναι έτοιμοι, τότε πάνε και ξεκινάνε το κέντρο τους. Άρα, όπως ξέρετε, εσείς καλύτερα από όλους, γιατί με αυτό ασχολείστε, όλα τα μεταπτυχιακά στον κόσμο, από το Harvard μέχρι το τελευταίο πανεπιστήμιο, κυρίως είναι θεωρητικά. Κυρίως είναι θεωρητικά. Συνεπώς δεν έχουν την πρακτική γνώση να εφαρμόσουν αυτά που χρειάζεται. Γι' αυτό τους εκπαιδεύουμε εκ του μηδενός. Και θεωρητικά και πρακτικά. Άρα, αν κάποιος είναι ψυχολόγος ή ειδικός παιδαγωγός ή κάποια παρόμοια ειδικότητα και επιθυμεί, πιστεύει στον εαυτό του και επιθυμεί να δημιουργήσει ένα κέντρο μας σε μια πόλη που δεν έχουμε ή σε ένα δήμο που δεν έχουμε, διότι αν υπάρχει κάποιος σε κάποιο δήμο, δεν μπορεί να μπει άλλος σε εκείνο το δήμο. Σε παραπλήσιο, ναι. Mm-hmm. Συλλεπώς, αν υπάρχουν τέτοια άτομα, με χαρά να έρθουν σε επαφή μαζί μας, να τους δούμε, να κάνουμε interviews, να συζητήσουμε και αν πληρούν αυτούς τους όρους που είπα, το οικονομικό δεν είναι τόσο πρόβλημα. Πάω να βρίσκεται λύση εκεί. Φυσικά mm-hmm. πρέπει να έχει κάποια οικονομική δυνατότητα, αλλά δεν είναι το βασικό μας κριτήριο. Δεν είναι το βασικό κριτήριο. Το βασικό κριτήριο είναι ο άνθρωπος. Αυτό που δεν αλλάζει. Ο χαρακτήρας δεν αλλάζει. Βελτιώνεται ή χειροτερεύει, αλλά ο καλός άνθρωπος είναι καλός. Αυτός που αγαπάει τους ανθρώπους, αγαπάει τους ανθρώπους. Τέτοιους θέλουμε. Πολύ ωραία. Άρα οποιοδήποτε θα επιθυμούσε και για να έρθει σε επαφή, και επειδή ρωτάτε πάλι, μπορείτε να μας να γράψετε, να αφήσετε τα στοιχεία στο link για το υλικό, το επαναλαμβάνω γιατί ξαναρωτάτε πού μπορούμε να τα βρούμε. Πλούσιο υλικό από το σημερινό live. Στο link της Λάμπορα, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, στο οποίο είναι με pin, θα το δείτε. 1-3 σχόλια έχω κάνει μέσω της Λάμπορα κάτω από το live, κάτω από το βίντεο. Συμπληρώνετε και την Μεγάλη Δευτέρα παίρνετε το υλικό. Οπότε ας πάμε σιγά σιγά να δούμε κάποιες ερωτήσεις. Και λέω σιγά σιγά εννοούσα προς το τέλος, γιατί και εγώ τώρα σκέφτηκα πιο γρήγορα. Πόσες συνεδρίες χρειάζονται για να έχει αποτέλεσμα η θεραπεία στη ΔΕΠΗ? Η ΔΕΠΗ όπως και η δυσλεξία έχουν διαβαθμίσεις. Πολύ ελαφρά, ελαφρά, μέτρια, βαριά, πολύ βαριά. Εξαρτάται λοιπόν σε τι κατάσταση είναι, αν είναι σκέτη διάσπαση, αν είναι διάσπαση και παρομετικότητα, αν είναι και υπερκινητικότητα, αν η ΔΕΠΗ είναι μόνη της ή με δυσλεξία, που συνήθως είναι υπάρχουν στη συντριπτική πλειοψηφία. Άρα, αν έχουμε σοβαρή περίπτωση ΔΕΠΗ και δυσλεξία, θέλει πάρα πολύ καιρό, πιθανώς και χρόνια. Αλλά όσοι ακούνε και συνέπεσαν να έχουν έρθει, όποιον είπε ότι εσύ θα πας στο πανεπιστήμιο, θα πάει στο πανεπιστήμιο και εσύ είναι τελευταίος μαθητής, αρκεί να έχει κανονική ευφυΐα και πάνω και να εφαρμόσουν αυτά που λέμε. Ενώ, άρα δεν μπορεί να δοθεί χρόνος, δεν είναι σίγουρα εξάμηνο, σπανιότατα είναι χρόνος, πάνω είναι παραπάνω. Ενώ, αν δεν μιλάει καθαρά, που είναι θέμα λογοθεραπείας, δηλαδή αν δεν λέει καθαρά το σήμα, για παράδειγμα, ένα παιδί με κανονική ευφυΐα, περίπου σε 6 μήνες και κάτι, πρέπει να το έχει καθαρίσει. Συμπλήν μερικούς μήνες για όλη τη ζωή. Αν δεν λέει καθαρά το ρο, 9 μήνες, ένα χρόνο, συμπλήν μερικούς μήνες, θα το καθαρίσει για όλη τη ζωή. Γιατί αυτά είναι μηχανικά. Πώς βάζεις τη γλώσσα, πώς βάζεις τον αέρα κτλ. Η δυσλεξία και η ΔΕΠΗ πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που δουλεύει ο εγκέφαλος. Άρα πρέπει να γίνει έμεσα. Γι' αυτό παίρνει πολύ χρόνο. Και εξαρτάται και πολύ από τη συνεργασία της οικογένειας. Εμείς σίγουρα θα κάνουμε άριστη δουλειά, αλλά αν η οικογένεια δεν εφαρμόζει αυτά που λέμε, αυτό θα πάρει πολύ περισσότερο. Ναι, πολύ σημαντικό. Όπως έχουμε εδώ μία μαμά, η οποία έχει διάγνωση
του κυρίου Παυλίδη. Επαναλαμβάνουμε την Β' γυμνασίου γιατί δεν τα κατάφερε. Πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε το παιδί? Αν επικοινωνήσει μαζί μου η μητέρα και δω το φάκελο, τότε μπορώ να την πω συγκεκριμένα. Αλλιώς δεν. Εγώ επιστημονικά απαντάω και όχι προβλητικά. Έτσι, ναι, ναι. Τα κριτικά νησιά αδικούνται. Δεν έχουμε εύκολα πρόσβαση στα αξιολογικά κέντρα. Εξυπηρετούμαστε στα περιφερειακά, περιστασιακά και είναι επίπονο, μας λέει μια μαμά. Είναι έτσι. Γι' αυτό θα είναι χαρά μας να κάνουμε και άλλα κέντρα. Έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, στη Σάμο, στην Κέρκυρα, στην Πελοπόννησο, δύο στην Κρήτη, μάλλον τρία στην Κρήτη κλπ. Άρα, εάν από κάποιο νησί υπάρχει κάποιος που έχει τα προσόντα και θέλει να συνεργαστεί, θα είναι χαρά μας να βοηθήσουμε. Οπότε, ναι, αν θέλει κάποιος να συνεργαστεί, για περισσότερες... οποιοςδήποτε θέλει να πάρει περισσότερες πληροφορίες, εκτός από το να δώσει και το email του μέσα στη φόρμα, βλέπετε και το site των Dyslexia Centers, που μπορείτε να βρείτε εκεί πολύ μεγάλη πληροφορία, ή να απευθυνθείτε, όπως προηγουμένως η μαμά που μας ζήτησε την βοήθεια. Στο site μέσα μπορούμε να βρούμε όλες τις πληροφορίες και τα τηλέφωνα και να έρθει σε επαφή μαζί σας. Αν έχει ηλικιακό όριο η θεραπεία στη ΔΕΠΗ? Όχι, το μεγαλύτερο που έχω δει είναι 76 ετών. Και μόνο που ξέρει γιατί υπέφερε τόσα χρόνια, αλλάζει τη ζωή του. Κυριολεκτικά αλλάζει τη ζωή του. Διότι η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που έχουν ΔΕΠΗ ή δυσλεξία και δεν είχαν διαγνωστεί, λόγω της αρνητικής κριτικής που δεχόταν σε όλη τους τη ζωή σχεδόν και της αποτυχίας, έχουν πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση. Και πολλοί πιστεύουν από αυτούς δεν έχουν μυαλό και ας είναι μεγαλοθείς. Να πω ένα πραγματικό παράδειγμα. Ο 76 ετών με πήρε τηλέφωνο ένας κύριος και μου λέει, μπορούμε να έρθουμε για διάγνωση? Λέω, για τον εγγονό σας? Όχι, λέει, πειράζει να είναι για μένα? Λέω, όχι καθόλου. Ήρθε, ήταν από μια πόλη μακριά, δεν θα την αναφέρω. Λοιπόν, κάναμε τα τεστ. Βλέπω μεγαλοφύης το τεστ ευθείας. Κυριολεκτικά μεγαλοφύης. Είχε ΔΕΠ, δεν είχε δυσλεξία. Τώρα λέω, πώς να του το πω σε αυτή την ηλικία και να το στεναχωρίζει τον άνθρωπο. Ήρθε από τέτοια απόσταση. Από εδώ, από εκεί, φυσικά εγώ πάντα λέω την αλήθεια, αλλά ξέρετε, πρέπει να την πεις έτσι με ανθρώπινο τρόπο. Λοιπόν, μου λέει, κύριε καθηγητά, εγώ είμαι έτοιμος, γι' αυτό ήρθα. Πέστε μου τι ακριβώς είναι. Του λέω πρώτον ότι είναι μεγαλοφυής και δεύτερον ότι έχει ΔΕΠΗ. Και έχει μια ευτυχία στο πρόσωπό του. Μια ευτυχία. Μου λέει, πρώτη φορά στη ζωή μου γνωρίζω ότι δεν είμαι βλάκας. Βλέπω το ερωτηματολόγιο, διότι συμπληρώνω εκτενές ερωτηματολόγιο και βλέπω ότι έχει διδακτορικό. Για όσους δεν ξέρουν, το ανώτατο πτυχίο μπορεί να πάρεις από οποιοδήποτε πανεπιστήμιο. Και το επίθετό του συμπίπτει με μια μεγάλη ελληνική εταιρεία. Το ρωτάω, έχετε καμιά σχέση με την τάδε εταιρεία που έχει το ίδιο όνομα με το επίθετο με εσάς? Λέει, ναι, είναι δική μου. Λέω, την κληρονομήσατε ή τη δημιουργήσατε? Την δημιούργησε εκ του μηδενός. Και του λέω, έχετε διδακτορικό, δηλαδή πετύχατε 100% ακαδημαϊκά. Έχετε πετύχει στη ζωή απόλυτα εμπορικά και οικονομικά. Και είχατε αυτή την εικόνα? Μου λέει, ναι, κύριε καθηγητά, διότι αν ήσασταν και ακούγατε τι μου λέγανε οι δικοί μου όταν ήταν μικρός, θα καταλαβαίνατε γιατί πίστευα ότι ήμουν βλάκας. Φυσικά, πιθανώς αυτά του λέγανε συνέχεια. Λοιπόν, και αρνητικές παρατηρήσεις, γιατί εκείνο, πάλι εκείνο. Άρα, θετικά στα παιδιά μας, με αγάπη, θετικότητα και κατανόηση. Όχι αρνητική κριτική. Το ίδιο πράγμα μπορούμε να το πούμε θετικά. Για παράδειγμα, θα μου πει τώρα μια μάνα, καλά που τα λέτε, κύριε καθηγητά μου, αλλά αν εγώ διάβαζα με το παιδί μου 4 ώρες να μάθει τέλεια την ορθογραφία και την ανάγνωση και πάει την άλλη μέρα στο σχολείο διαβασμένος πλήρως και γυρίζει με 15 ορθογραφικά λάθη αυτά που τα έμαθε χθες, τι θα του λέγατε? Θα σας πω τι θα τον έλεγα. Θα βλέπα ποιες λέξεις είναι σωστά γραμμένες, πραγματικά. 1, 2, 3, 4, 5 παράδειγμα. Θα έλεγα,
Αγόρι μου, θαραζάκι μου, βλέπεις. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε λέξεις σωστές. Μπορούμε. Έτσι θα μάθουμε και τις υπόλοιπες. Άρα, τονίζουμε το θετικό. Μπράβο για την προσπάθεια άσχετα από το αποτέλεσμα. Ενώ το αντίθετο, ου, πάλι με 15 λάδι ήρθες, άχρηστε, δεν μάθεις ποτέ. Του λέμε, μην προσπαθείς, αγόρι μου. Επόμενα δεν ακούεις καλή κουβέντα. Δεν μπορείς. Διαλέξτε και πάρτε. Αν θέλει το παιδί να πάει μπροστά και να είναι ευτυχισμένο, θετικά, ενθαρρυντικά, χωρίς αρνητική κριτική. Ο γιος μου έχει διαγνωστεί με δυσλεξία και ΔΕΠ μέσω των δικών σας τεστ. Εδώ και 3 χρόνια κάνουμε εργοθεραπεία, ειδική αντιμετώπιση και ψυχολογική υποστήριξη στα δυσλέξια σέντερς και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, μας λέει η Χριστίνα. Κάθε μέρα είναι ένα καινούριο παιδί. Σας ευχαριστούμε πολύ μέσα από την καρδιά μας. Νομίζω αυτή είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση. Δεν υπάρχει δεύτερη. Όταν πάω στον δρόμο ή στο καλοκαίρι στη θάλασσα και έρχονται να αγκαλιάζουν παιδιά μεγάλα. Κύριε καθηγητά, με θυμάστε. Λέω, πες μου. Και μου λέει, είχα έρθει και μου είπατε εσείς ότι θα πάω στο πανεπιστήμιο και δεν το πίστευα. Τελείωσα και μεταπτυχιακό. Σας ψάχνω να σας ευχαριστήσω. Αυτή είναι η ευτυχία. Τα λεφτά είναι τίποτα. Τίποτα. Η ευτυχία είναι αυτή να βοηθάς ανθρώπους, να αλλάζεις ζωές ανθρώπων. Πραγματικά, εγώ γνωρίζω και έχω και φίλο έτσι ακριβώς, πάρα πολύ καλούς φίλους που όντως, δηλαδή δεν τους πίστευε κανείς, δεν πίστευαν οι ίδιοι, κάνανε τη διάγνωση, κάνανε την αντιμετώπιση και έχουν γίνει κορυφαίοι στο είδος τους αυτή τη στιγμή. Απλά τώρα γνωρίζουν επακριβώς πώς σκέφτεται ο εγκέφαλός τους, πώς λειτουργούν και, το έχουν, και πραγματικά το έχουν μετατρέψει σε θείο δώρο. Και πάντα από τις ιστορίες αυτές παίρνεις θάρρος και λες ότι πώς είναι σημαντικό να αλλάζουν έτσι οι ζωές των ανθρώπων και πώς, ας πούμε, είναι αυτό ακριβώς ότι όταν αντιληφθούν ότι όντως εγώ μπορώ, κάνουν θαύματα σε σχέση με αυτό που θα μπορούσαν να είχαν κάνει. Για μένα δεν φτάνει να κάνει κανένα σωστή διάγνωση που είναι σημαντικό. Εάν δεν βγουν από το γραφείο του διαγνώστη με τελείως διαφορετική νοοτροπία οι γονείς πρώτα και το παιδί, αν δεν φύγει με μια αυτοπεποίθηση μέχρι τον ουρανό, απέτυχε η διάγνωση. Πρέπει να αλλάξει η ψυχολογία του, να πιστέψει στον εαυτό του. Και αυτό γίνεται τη στιγμή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Σε αυτή τη συνεδρία πρέπει να γίνει. Αυτό κάνουμε στα κέντρα μας. Αυτό είναι το βασικό. Έχω παιδιά που έχω δει μικρά και σήμερα είναι καθηγητές πανεπιστημίου και στην Αγγλία και στην Ελλάδα ή έχουν διδακτορικά, είναι πετυχημένοι. Βασικά είναι ευτυχισμένοι, αυτό με ενδιαφέρει. Τα άλλα είναι δεύτερα όλα. Η ευτυχία είναι ο στόχος. Ούτε τα λεφτά. Είναι... Όποιος νομίζει ότι θα γίνει διάσημος ή πλούσιος και θα είναι ευτυχισμένος, θα πάει στον Άγιο Πέτρο δυστυχισμένος και δεν θα ξέρει γιατί. Γιατί δεν κατάλαβε ότι η ευτυχία είναι στις ανθρώπινες σχέσεις και στο να δίνεις και να μέσω του να δίνεις γεμίζει ευτυχία ο ίδιος. Αυτό είναι ευτυχία. Δεν μας εκπαίδευσαν, υπάρχει σχόλιο εμάς τους γονείς. Και ας το δεχτούμε ότι δεν έχουμε εκπαιδευτεί ως γονείς. Σήμερα τι κάνουμε. Τώρα που ακούσαν αυτά, δεν θα έχουν δικαιολογία να μην είναι καλοί γονείς. Θετικά, ενθαρρυντικά. Σ' αγαπώ, σε αποδέχομαι όπως είσαι. Ένα παιδί που δεν αποδέχεται τον εαυτό του, δεν το αποδέχεται διότι δεν το αποδέχτηκε το περιβάλλον του. Όταν το παιδί καταλαβαίνει ότι οι γονείς του και οι εκπαιδευτικοί και οι άνθρωποι που θαυμάζει τον αγαπούν και τον αποδέχονται όπως είναι, θα αποδεχθεί τον εαυτό του. Και να πω και κάτι άλλο. Λένε πολλές φορές, ξέρετε τι ψέματα μας λέει. Και τους λέω, ξέρετε ποιος λέει ψέματα. Αυτός που δεν αποδέχεται τον εαυτό του και την πραγματικότητα. Και καταφεύγει στο ψέμα για να βρει παρηγοριά. Εάν θέλετε να μην λέει ψέματα, αποδεχτείτε τον όπως είναι, δείξτε την αγάπη, τότε θα αποδεχθεί και αυτός τον εαυτό του και την πραγματικότητα και δεν θα λέει ψέματα. Είναι τόσο απλό. Αντί να τον μαλώνουμε, τον υποστηρίζουμε, τον βοηθάμε. Δεν μπορούμε να πούμε ένα δυσλεξικό παιδί με ΔΕΠΗ γιατί είσαι έτσι, γιατί του λέμε. Γιατί είσαι όπως σε γέννησα και σε τιμωράω. Μα είναι δυνατόν να το λέμε αυτό. Να το βοηθήσουμε πρέπει. Όχι να το τιμωρήσουμε επειδή τον κάναμε εμείς έτσι. Φυσικά κανένας γονιός δεν θέλει το παιδί του να έχει αυτό ή εκείνο.
Αλλά αυτά τα δίνει ο Θεός, η φύση. Πώς θα το κάνουμε? Απλώς πρέπει να τα αποδεχθούμε και να τα δουλέψουμε. Νομίζω όμως ότι την αγάπη κυρίως ίσως πρέπει να τη δείξουμε και εμείς λίγο προς εαυτούς μας οι γονείς. Γιατί η ίδια μαμά λέει, δεν μας έμαθε κανείς πώς να βοηθήσουμε τα παιδιά και τους ανθρώπους γύρω μας, οι τύψεις ατελείωτες. Πρέπει να αφήσουμε τις τύψεις και να πιάσουμε τη δράση. Γιατί να έχω τύψεις πρέπει να έχει κανείς από τη στιγμή που γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και δεν το κάνει. Εάν όμως λόγω άγνοιας δεν φερόταν σωστά, δεν πρέπει να έχει τύψεις. Δεν το ήξερε και δεν ήξερε τι να κάνει για να είναι σωστός. Αλλά από τη στιγμή που γνωρίζει, τότε πρέπει να έχει τύψεις. Διότι τότε δεν κάνει αυτό που πρέπει για τον εαυτό του και το παιδί του. Και φυσικά τα παιδιά μας είναι αντανάκλαση δική μας. Μας μιμούνται. Τα περισσότερα πράγματα στη ζωή τα μαθαίνουμε μέσω μίμησης. Μιμούμαστε αυτούς που θαυμάζουμε, τους γονείς μας, τους εκπαιδευτικούς, τους φίλους μας. Άρα, όταν εμείς έχουμε καλή εικόνα για τον εαυτό μας, το ίδιο θα και το παιδί μας. Και όταν εμείς το φερόμαστε με σεβασμό, θα σεβαστεύεται και το παιδί τον εαυτό του και τους άλλους. Και δεν θα κάνει bullying στους άλλους. Υπάρχει κάποιο ειδικό σεμινάριο, κάποια εξειδίκευση που θα μπορούσε να κάνεις εκπαιδευτικός για να αντιμετωπίσεις τα παιδιά με ΔΕΠΗ σε μια τάξη? Υπάρχουν γύρω σεμινάρια, άλλα καλά, άλλα κακά. Ο καθένας διαλέγει με το κριτήριό του. Ναι. Νομίζω ότι όσο και να συζητάμε μαζί σας, θα είμαστε, παρότι η ώρα έχει φτάσει 11 και 11. 11 η ώρα πήγε. Πήγε 11 και 11, δεν το καταλάβαμε καθόλου. Ούτε το κατάλαβα. Είμαι με τα μάτια ανοιχτά. Είναι σαν να έχω πιει 3 καφέδες. Που είναι συνήθως αυτή η ώρα που με παίρνει ο ύπνος, γιατί σηκώνομαι πολύ νωρίς. Βλέπω από όλους σας πάρα πολύ όμορφα σχόλια, επικοδομητική. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ο κύριος καθηγητής, αν μπορεί να ενημερώνει όσο πιο συχνά μπορεί τον κόσμο. Υπέροχος άνθρωπος, διαφωτιστική ομιλία, ευχαριστήρια πάρα πολλά, μας συγκινείτε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, πρώτον για τον πολύτιμο χρόνο που διαθέσατε. Ο χρόνος σας είναι πολύτιμος και διαθέσατε άλλη μια φορά. Ωραία. Κερδός. Και τέτοια ώρα. Βραδινή. Και με αγάπη το κάνω και θα το κάνω πάντοτε με αγάπη. Όπου μπορώ να βοηθώ. Το γνωρίζω, αλλά οφείλω κάθε φορά εγώ να σας ευχαριστώ. Νιώθω αυτό το χρέος. Εύχομαι λοιπόν, αφού σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά για τον χρόνο που διαθέσατε και για όλα αυτά τα σημαντικά που μας είπατε. Να, ας πούμε, η Καλλιόπη μας λέει εξαιρετικός, δεν μπορούμε να τον χορτάσουμε τον κύριο καθηγητή. Τώρα που κλείνουμε τα μηνύματα, πέφτουνε βροχή. Να πω κάτι σημαντικό για μένα. Ναι. Αναφέρατε στην αρχή ότι έχω τιμήθει διεθνώς και τα λοιπά και στο Who is Who in the World και τα λοιπά και τα λοιπά. Από όλες τις τιμητικές διακρίσεις που μου γίνανε, μία ξεχωρίζει. Αν και είναι πολλές φορές επαναλαμβανόμενη με διαφορετικούς δημάρχους, είναι όταν με τίμησαν επανειλημμένος οι συμπολίτες μου που γεννήθηκα και μεγάλωσα μαζί τους και ζω μαζί τους στην Πολύχνη. Τις προάλλες ο Δήμος Παύλου Μελά από Πολύχνη, η Εκκλησία και η Ένωση Ποντίων Πολύχνης μαζί σε μια δημόσια εκδήλωση με τίμησαν. Για μένα αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή όταν με τιμούν σαν άνθρωπο αυτοί που με ξέρουν από παιδί. Αν ένας επιστήμονας ή οτιδήποτε χάσει την ανθρωπιά, έχει χάσει τον εαυτό του, έχει χάσει τα πάντα. Αυτή είναι η χαρά. Να αγαπάς και να προσφέρεις. Και το κάνετε σε μεγάλο βαθμό. Για μένα δύο λέξεις είναι κλειδιά. Και πάντα με αυτές τις λέξεις ξεκινούσα τις διδασκαλίες στο Πανεπιστήμιο. Η μία λέγεται αξιοπιστία. Δηλαδή, όταν λέω κάτι, ο άλλος ξέρει ότι έτσι είναι 100%. Αλήθεια, δηλαδή. Και το άλλο λέγεται αξιοπρέπεια. Όποιος χάσει την αξιοπρέπεια, χάνει τον εαυτό του.
ό,τι άλλο να κερδίσει στη ζωή είναι μηδενικό. Όταν χάνει κανείς την αξιοπρέπειά του, χάνει τη ζωή του, την ευτυχία του, το είναι του. Δυστυχώς, η υπεράσπιση της αξιοπρέπειας στη χώρα μας πολλές φορές έχει κόστος. Αλλά, πιστέψτε μου, αξίζει τον κόπο. Αξιοπρέπεια και αξιοπιστία. Κλείνουμε με αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που βρεθήκατε άλλο ένα βράδυ μαζί μας, παρέα, να συζητήσουμε για πολύ σημαντικά πράγματα που μας απασχολούν, ιδιαίτερα το σημερινό τέταρτο επεισόδιο, για θέματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας και μας επηρεάζουν στον τρόπο που σκεφτόμαστε, που βλέπουμε τον εαυτό μας και πώς εξελισσόμαστε. Επειδή ρωτήσατε κάποιοι που μπήκατε λίγο αργότερα και το γνωρίζουμε αυτό, ότι επιστρέφοντας από τις εργασίες και τα λοιπά, το live θα παραμείνει προφανώς ή και από εδώ από το Facebook, αλλά και από το YouTube, αυτοί που μας βλέπουν, μπορείτε να μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube και να το ξαναδείτε με το που κλείσουμε αμέσως, αποθηκεύεται και θα είναι ακριβώς στο ίδιο link. Επαναλαμβάνω ότι και με το κλείσιμο του βίντεο μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία για να σας έρθει το πλούσιο υλικό που σας υποσχεθήκαμε για την Δευτέρα. Κύριε καθηγητά, κλείνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια στο μεγάλο σας έργο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Δόκτωρα Κότιο, να το πω έτσι και με τον τίτλο σου για τον κέρδισε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, χαρά μου, Κώστα μου, που είμαστε πάλι μαζί και πάντα είμαι στη διάθεσή σου για το κοινό καλό. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.